Δεν κάτι έτσι. Έχω κύριο. Κύριε, δεν φεύγει, το βλέπει εδώ πέρα. Εδώ είναι, εδώ είναι. Έχω λέει Ζάρα. Πήρα λέει το Ζάρα. Ποιο πω. Και τον Καβαδά λέει. Ναι. Τι, πέταξε ποτήριον πλαστικών. Δεν είναι πρώτη φορά. Μία αγωνιστική. Μία αγωνιστική, κύριε Ματζιούκη. Πήρα λέει το Ζάρα. Είναι γνωστή αυτή η τακτική συμπεριφορά. Ζάρα έχω στο παντελόνι όταν κάθομαι τέτοια, αυτή τη Ζάρα έχω. Πέρσι έκανε πλάκα ο Ζάρας. Πρόπερσι, ένα τρίποντο. Ένα τρίποντο. Εντάξει, σούταρε ένα τρίποντο. Έφτανε, αυτό ήταν. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μια χαρά ήταν. Το Ζάρα λέει πήρα και τον Καβαδά. Μπράβο, θα πάρεις το πρωτάθλημα. Τι έχεις εσύ Ζάρα και Καβαδά τώρα. Όχι. Ή έχω εγώ. Το ότι δεν έχω εγώ Ζάρα και Καβαδά σημαίνει ότι ο Ζάρας και ο Καβαδάς είναι δηλαδή το απάβγασμα των καλαθοσφαιριστών. Δεν είναι το απάβγασμα των καλαθοσφαιριστών, αλλά είναι δύο πολύ καλές. Όντως. Για να σωθείς είναι μια χαρά. Δύο πάρα πολύ καλές λύσεις. Εγώ λέω ότι δεν είναι μόνο για να σωθείς αυτές γιατί οι λύσεις. Είναι, δηλαδή, για να... γιατί ο, γιατί ο, ποιο ο ΠΑΟΚ με Ζάρα βγήκε τη μία χρονιά, νομίζω. Ζάρα, είχε δύο Αμερικανούς ο ΠΑΟΚ που δεν τους είχε ο Παναθηναϊκός. Τρίτος και την άλλη τι λες τώρα. Είχε το, πώς λεγόταν, ο Γκος. Και ο άλλο πώ λεγόταν ο. Βγήκε όμω, δεν φίλε, και ο Ζάρα ήταν. Στο Ζάρα το όφιλε, ναι. Δηλαδή, ότι βγήκε. Εντάξει, μόνο που πήρε το, με το τρίποντο μέσα στο παρέλε. Το πήρε την. Τι, ναι, αυτοκτόνησε ο Άρης. Δεν ξέρω εγώ τι αυτοκτόνησε. Τι έκανε, δηλαδή, δηλαδή, όταν έβαζε τα τρίποντα ο Σούμποτη και ο Γιαννάκη τα τελευταία δευτερόλεπτα, αυτοκτονούσε ο Πάουκ. Όχι, ο Γιαννάκη όταν το έβαλε εκείνη τη μέρα αυτοκτόνησε. Όταν είσαι. Κάτσε, ρε φίλε. Αυτοκτονούσε ο Πάουκ. Ένα λεπτό. Όταν είσαι 4 πόντου. Μπροστά, 16 δευτερόλεπτα πριν λήξει, η αυτοκτονία. Καλά, πώ να κάνει. Πόσα μάτια έχουμε δει στο μπάσκετ. Να, ναι. Όχι με 4, με 8, με 9, με 12. Σε δεκα... Τώρα πραγματικά τώρα έκανε τέτοιο. Είναι χειρότερο 4 πόντι 16 δευτερόλεπτα ή 7 πόντι που ήταν ο Άρης, δεν θυμάμαι πόσο, ένα λεπτό και κάτι. Mm. Δεν ξέρω ποιο είναι από τα δύο χειρότερα. Και τα δύο είναι άσχημα. Ναι, πραγματικά επειδή, δεν μπορώ επειδή, να τα βάλω επειδή, στο σπίτι. Επειδή θεωρεί ότι έχει δεδομένη τη νίκη στα χέρια σου, είσαι έτοιμο να πανηγυρίσει, να κάνει την καζούρα κτλ. Και από εκεί που είσαι έτοιμος να κάνεις την καζούρα και να έχεις το πάνω χέρι, είσαι ο ηττημένος, ναι. Κατεβάζεις κύβεις το κεφάλι, κλείνεις τα κινητά, κλείνεις τα ραδιόφωνα, κλείνεις τηλεοράσεις να μην τα βλέπεις. Άλλες εποχές και εκείνη που πεζόταν και το πρωτάθλημα έτσι, μεταξύ των δύο και όσο και να πειράζει, ήταν και μια εποχή που όσοι τη ζήσανε, το λοιπόν, μπάσκετ ήταν το νούμερο ένα άθλημα. Έχουμε πάρα, πάρα πολλά θέματα. Έχουμε πολλά, αλλά μας την πει και ο άλλος. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε να πολλά, σήμερα. Πολλά έχουμε. Σιγά τα πολλά που έχουμε. Πώς είναι τα πολλά. Τηλεοπτική στέγη, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη δεν έχουν βρει. Το μάτς του ΠΑΟΚ τελικά θα παιχτεί από, από την πλατφόρμα του ΠΑΟΚ TV. Θα έχουμε και τον Στέγιο Αναστασιάδη σε λίγη ώρα από τώρα. Το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ 24 για να μας ενημερώσει τον τρόπο που μπορεί ο φίλος του ΠΑΟΚ σε όλο τον κόσμο να δει, να δει την έναρξη του πρωταθλήματος την Κυριακή τον ΠΑΟΚ και αν δεν αλλάξει κάτι έτσι μπορεί να πάει όλη τη χρονιά. Δηλαδή τα μάτς του ΠΑΟΚ επειδή ήταν γελίο αυτό που έγινε με την Νόβα, μια τραγική προσφορά που ήταν πολύ λιγότερα χρήματα από ότι ο ανύπαρκτος Παναθηναϊκός. Νομίζω, έχω σχόλιο. Νομίζω ναι, θα το συζητήσουμε αυτό μετά μαζί. Ναι, περιμένω λίγο το Στέργιο να μας πει. Βασικά τι αυτό που λες, όταν δεν ήσουν εδώ το σχολείο, πρέπει να είμαι το Στέλιο. Πραγματικά εδώ πέρα όταν το σχολιάσαμε. Και δεν είναι θέμα Άρη και ΠΑΟΚ, ας πούμε, αντιπαλότητας. Άλλο η αντιπαλότητα, άλλο το ότι εγώ είμαι. Δεν θέλω να πηγαίνει καλά ο ΠΑΟΚ και εσύ ο Άρης. Άλλο το ένα και άλλο αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, δηλαδή. Ενδόμηχα σου λένε κάτι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, σου λένε κάτι ενδόμηχα. Ναι, δεν ξέρω αν άλλαξε. Στην, στην ίδια θέση και ο Άρης να ήταν, το ίδιο νομίζω θα γινόταν. Ναι. Δεν ξέρω αν έμαθες ότι ο Άρης πήγε στο Σάββατο. Άλλαξε, λογικό ήταν. Άλλαξε Σάββατο βράδυ 9 η ώρα και με τον, και με τον Βόλο 9 η ώρα. Σάββατο. Έχουμε αλλαγές. Ο αγώνας Άρης Όφη την πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί τώρα το Σάββατο 24 8, στις 9 αντί για την Κυριακή. Ο αγώνας ΠΑΟΚ Πανετολικός, επειδή ο ΠΑΟΚ θα παίξει την Πέμπτη με την Σλόβαν Μπρατισλάβας, θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 8 στις 8 το βράδυ αντί για το Σάββατο. Και τη δεύτερη αγωνιστική, ο αγώνας Παναθηναϊκός Όφη θα διεξαχθεί το Σάββατο 31 8 στις 7 και 4 αντί για 9.30. Τι είναι αυτό, ρε. Ποιο. Α, ο αγώνας Βόλος Νου... Άρης. Ναι, αυτός είπα. Βόλος Νουπουσού Άρης. Θα διεξαχθεί Σάββατο. Το Σάββατο 31/8 σε 9.30 αντί για την Κυριακή. Ναι. Και ο αγώνας ΠΑΟΚ Πανιώνιος θα διεξαχθεί την Κυριακή 1/9 στις 7 αντί για τις 8. Δηλαδή, άμα πάμε, ρε φίλε, συγγνώμη, 9.30 θα τελειώσει 12 παρά. Τι ώρα φτάσαμε εδώ πέρα. Καλά, καλά ξημερώματα. Τι να κάνουμε.
Για την πέσουμε εκεί πέρα, να βγούμε και μια βόλτα στην παραλία της, του Βόλου, που είναι ό,τι πιο κοντινό στη Θεσσαλονίκη, η παραλία του Βόλου. Αφήνουμε τα ξημερώματα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, για όσους συντονιστήκατε τώρα, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ, Ράδιο Μαρμίτα, η εκπομπή, Λίμπερο 107,4 στον FM. Συντροφιά Παραίτσα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Θα έχουμε και Νίκο Μπουγάτσα, έτσι. Ναι, θα ακούσουμε ναι, την μετά, άποψη μετά του. Το, μετά Νίκο Μπουγάτσα. Μετά το break. Λοιπόν, εσύ είπα. Λοιπόν, να ενημερώσουμε. Είμαστε σε αναμονή του Ωραία. Στέργιου. Να διαβάσω όλες, εσύ να προλάβω. Όχι. Θα τα πούμε μετά. Αντιδράει και καλά κάνει ο επίσημος ΠΑΟΚ. Δεν δέχεται την γελία, τη μηδαμινή, την προσφορά η οποία ξεφτιλίζει το προϊόν που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο από την Nova Sport, με μια ακατάπτυστη ανακοίνωση που έχει κάνει. Φυσικά δεν τη δέχεται αυτή την προσφορά ο ΠΑΟΚ και βρίσκει εναλλακτική λύση. Είναι η μόνη ομάδα που είναι έτοιμη και έχει την δική της πλατφόρμα και μπορεί να ανταπεξέλθει στις αγωνιστικές και τηλεοπτικές υποχρεώσεις της ομάδας του. Μέσω του ΠΑΟΚ TV λοιπόν, της πλατφόρμας, θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του πρωταθλήματος, το πρώτο επίσημο μάτς του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Λεπτομέρειες και πολλά περισσότερα θα μας πει μόλις τώρα ο Στέργιος Ανστριάδης, ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ 24. Στέργιο, καλησπέρα. Έλα, Τάσο, καλησπέρα. Τι κάνεις? Φίλος του Λίμπερο. Καλά είμαι. Καλά να είσαι, φίλε μου. Για πες μας λίγο... Ακούγοντας αυτά που έλεγες, ναι. Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Ναι. Θέλω να περάσει λίγο ο φίλος μου τη μηχανή. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Είναι δύσκολο εγχείρημα για να βγει σωστά. Οπότε, να το δούμε λίγο καλοπροαίρετα. Αν τυχόν παρουσιαστούν, μακάρι να μην παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα, αν τυχόν παρουσιαστεί προβλήματα, δεν χρειάζεται να φέρουμε τον κόσμο πάνω κάτω. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνουμε λίγο και το τι γίνεται γενικότερα. Είναι δύσκολο εγχείρημα από τεχνολογικής άποψης. Είναι δεδομένο ότι η σερβερ και όλο το σύστημα θα φορτωθεί από όλο τον κόσμο. Από την Ζιμπάμπουε μέχρι τον Καναδά, την Αμερική, την Αγγλία θα γίνει ένας χαμός. Αυστραλία, Αγγλία. Αυστραλία, ναι, Γερμανία. Από παντού. Οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο επικίνδυνοι το πρώτο εγχείρημα. Εδώ διακυβεύεται κάτι πολύ πιο σοβαρό από ένα μάθημα του Πανετολικού. Ξαναλέω, η ΠΑΕΓΑ έχει κάνει ό,τι μπορεί και συνεχίζει να δουλεύει περιπτωδώς για να είναι έτοιμη ούτε να πέσει το σύστημα, ούτε να κολλάει, να υπάρχει ποιότητα high definition, να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην εγγραφή των φυλάθρων για να πάρουν τον κωδικό και να έχουν πρόσβαση για να δουν το παιχνίδι. Ακόμα η ΠΑΕ προετοιμάζεται για να εμποδίσει όσους θελήσουν να παρανόμως να βάλουν σε κάποια πλατφόρμα το παιχνίδι, να τους απαγορεύσει να υπάρχει πρόσβαση. Μάλιστα. Πες μας λίγο, σε παρακαλώ, γιατί αυτή είναι η απορία των ακροατών. Πώς μπορεί ένας απλός φύλαθλος στο σπίτι του ή στο λάπτοπ ή στο κομπιούτερ του ή στο κινητό του ακόμα να μπορέσει να δει το μάτς πληρώνοντας 4,99 στην πλατφόρμα του ΠΑΟΚ TV? Ποιος είναι ο τρόπος? Κοίταξε, νομίζω ότι να το δει κάποιος στο κινητό ή στο λάπτοπ είναι το μόνο εύκολο. Μπαίνει στο σύστημα της ΠΑΕ, υπάρχουν οδηγίες, τώρα θα γίνει πληρωμή με PayPal, θα γίνει με χρεωστική, θα γίνει με πιστωτική. Πληρώνεις τα 5 ευρώ και σου δίνει την πρόσβαση να δεις το παιχνίδι. Ερώτηση. Ερώτηση πολλών είναι αυτή. Και έχουν έρθει και 4 μηνύματα έως τώρα για αυτή την ερώτηση. Μπορεί και με PayPal και με χρεωστική και με πιστωτική ο φύλαθρος να δει το μάτς? Ναι, μπορεί. Μπορεί. Μπράβο. Θέλει ένα τραπεζικό λογαριασμό. Ωραία. Okay. Εντάξει, τώρα κοίταξε. Θα πρέπει κάποιος να έχει λίγες γνώσεις παραπάνω, όχι να είναι ο Bill Gates, για να μεταφέρει την εικόνα από το λάπτοπ ή το κινητό στον υπολογιστό στην τηλεόραση. Αυτό θέλει ειδικά καλώδια. Εντάξει, okay. Αν η τηλεόραση είναι smart, που νομίζω πολλοί έχουμε. Με Bluetooth. Με Bluetooth. Κατευθείαν είναι η πιο απλή διαδικασία. Τώρα, αν έχει κάποιος μια αναλογική τηλεόραση, υπάρχουν και τα μηχανήματα και τα καλώδια. Εντάξει. Και με ένα κουμπί να μεταφέρει στο κινητό ή το λάπτοπ την εικόνα στον υπολογιστή. Ξαναλέω, Τάσο, είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Εντάξει, και για να προσπίσεις τα συμφέροντά σου, εδώ η Premier League που δίνει εκατομμύρια για αυτό το κομμάτι να προστατεύει την πειρατική εκπομπή ουσιαστικά συναντάει δυσκολίες. Είναι ένας τεράστιος χώρος του διαδικτύου. Αλλά κάθε αρχή και δύσκολη από τη στιγμή που κανείς δεν σεβάστηκε τη δυναμική του ΠΑΟΚ, θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Σε άλλες εποχές τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μία άλλη ερώτηση, Στέργιο. Ναι. Ισχύει ότι το κανάλι της Νόβα, το συνδρομητικό,
έκανε προσφορά στον ΠΑΟΚ 4.900.000 ευρώ και στον Παναθηναϊκό γύρω στα 5,5. Στον Παναθηναϊκό είναι 5,5, του ΠΑΟΚ είναι χαμηλότερο. Τώρα αν είναι 4,9 ή 5 ή 4,8 δεν μπορεί να είναι κάτι. Όχι, γιατί ακούστηκε σε ραδιόφωνο της πόλης από δημοσιογράφο γνωστό που κάνει και τηλεοπτικές εκπομπές κάθε Δευτέρα κατά προτίμηση. Και όλοι γνωρίζουμε όλοι τι αποχρώσεως είναι ο συγκεκριμένος κύριος. Ακούστηκε ότι ήταν 6 εκατομμύρια λέει, η πρόταση από την Νόβα. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Άμα, εγώ ποτέ δεν άκουσα κάτι τέτοιο και καλό να το ξεκαθαρίζουμε λίγο. Αυτό είναι χαμηλότερη η πρόταση στον ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, Τάσο. Και αυτό είναι σκάνδαλο. Έτσι είναι γελίο. Είναι σαν να σου λέει ότι κοίταξε, δεν σε θέλω. Όχι, κοίταξε. Η κάθε εταιρεία είναι υπεύθυνη για τις πράξεις. Δηλαδή, αν η Νόβα κοστολογούσε στον ΠΑΟΚ 1 εκατομμύριο, είναι δικαίωμά της. Αυτό που έχει εξοργήσει στον κόσμο είναι η ανακοίνωση που βγήκε χθες. Προφανώς δεν την έγραψε κάποιος πιτσιρικάς και ξέφυγε. Προφανώς και είναι άνω την εντολή και εκφράζει την πολιτική της Νόβα. Είναι, ξαναλέω, δικαίωμα της Νόβα αναφέρετο να δώσει στον ΠΑΟΚ 100.000 ευρώ για τα τηλεοπτικά και στον Παναθηναϊκό να δώσει 15. Πολύ σωστά. Αν βγαίνει πολύ σωστά, και το κρίνει, ναι, αλλά δεν μπορεί ανακοίνωση καναλιού που και βοήθησε τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ τον βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια να κάνει λόγο για παρακαλετό, να κάνει λόγο για ρίσκο και να χρησιμοποιεί εκφράσεις που πραγματικά εγώ μέσα σε όλο αυτό, το έλεγα και το πρωί, δεν μπορώ να καταλάβω πού εξυπηρετεί αυτή η ανακοίνωση για την Νόβα. Δηλαδή, υπήρχαν φίλοι του ΠΑΟΚ που νομίζω είχαν στο μυαλό τους να συνεχίσουν να πληρώνουν την Νόβα για να βλέπουν κάποιον άτο ή να βλέπουν τα εκτός τα παιχνίδια. Οι πιο πολλοί από αυτούς όμως έχουν σκεφτεί ήδη να κόψουν τη συνδρομή. Όχι, έχουν σκεφτεί. Έχουν κάνει τις αιτήσεις. Ναι. Δηλαδή, σήμερα είδα πάρα πολύ κόσμο να κάνει αιτήσεις διακοπής. Γι' αυτό ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ θα το βρει το δρόμο του. Εντάξει, να μην ανησυχεί κανένας. Συγγνώμη λίγο. Δεν γνώριζαν, ας πούμε, ο διευθύνων σύμβουλος, ο διευθυντής προγράμματος του κτλ. Ο διευθυντής ανάπτυξης, το μάρκετινγκ εκεί στην Νόβα, δεν γνώριζαν ότι βγάζοντας αυτή την ανακοίνωση ότι θα υπάρχουν χιλιάδες ακυρώσεις από φίλους του ΠΑΟΚ εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο σε όλο προφανώς εκφράζει την εταιρεία, Τάσο. Ναι. Δεν ξέρω αν την Νόβα θα την πάρει ο Μαρινάκης στα κοντά, γιατί κυκλοφορεί κάτι στο διαδίκτυο. Μπορεί να συμβεί, μπορεί και όχι. Αλλά ξαναλέω, από τη στιγμή που δεν υπήρξε μία ανακοίνωση συγγνώμης ή οτιδήποτε άλλο, ή δεν κατέβηκε το κείμενο, ή δεν έγιναν κάποιες διορθώσεις, για να πω εγώ εσύ ο φίλος του ΠΑΟΚ ότι κάποιος το έγραψε λάθος και υπήρξε διόρθωση, το κείμενο παραμένει εξίσου, άρα εκφράζει την εταιρεία. Μάλιστα. Άρα μπράβο στην Νόβα που έκανε αυτό που έκανε. Okay. Ξαναλέω, είναι ανώνυμες εταιρείες. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ άλλα χρόνια θα είχε πάρα πολλά προβλήματα από αυτό που γίνεται το τελευταίο τρίμηνο και με την ΕΡΤ και με την Νόβα και με τις άλλες πλατφόρμες. Αλλά ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ και υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης και έχει ομάδα μπει σε άλλα μονοπάτια. Δεν είναι σίγουρο φυσικά, δεν ξέρω αν το ανέφερες, ότι όλα τα μάτς τα φετινά θα τα δείξει το ΠΑΟΚ TV. Δεν το ανέφερα, όχι. Εγώ είπα για το μόνο για το πρώτο μάτς. Ναι, για το πρώτο παιχνίδι μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου την παραγωγή στα επόμενα μάτς στο Open και απλά επειδή δεν είναι έτοιμο βρέθηκε λύση του ΠΑΟΚ TV. Μπορεί, αν υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο που τα μηνύματα τα περισσότερα είναι υποστηρικτικά προς την ΠΑΕ. Βέβαια υπάρχουν πολλά που εκφράζουν απορίες, λογικό είναι, δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με το ίντερνετ. Άλλοι εκφράζουν απορίες και τα 5 ευρώ τους φαίνονται πάρα πολλά χρήματα. Και αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, τώρα για να μην γελιόμαστε, λίγο πολύ όλοι δίνουμε και 5 και 10 και 20 για να δούμε κάποιο παιχνίδι. Τώρα ναι, αυτό ακριβώς θα έλεγα. Εγώ. Δηλαδή βγαίνει προς τα έξω ότι εγώ που είμαι άνεργος πώς θα δω τα παιχνίδια, όπως θα έβλεπε ο άνεργος με την Νόβα. Είτε πηγαίνω σε ένα καφέ, είτε έχοντας Νόβα. Αν θέλουμε να μην είμαστε έρμεα και υποχείρια της οποιοδήποτε συνδρομητικής τηλεοράσεως, η οποία και όταν είχε τον ΠΑΟΚ υπό την κατοχή της, νομίζω ότι ήταν προκλητικές οι περιγραφές που γινόταν από τους συγκεκριμένους κυρίους και ο σχολιασμός. Αν δεν θέλουμε λοιπόν αυτό να το ξαναζήσουμε και θέλουμε μια καλύτερη περιγραφή, να μην σπάει τα νεύρα του κόσμου, πρέπει να αντιδράσουμε σύμφωνα με τις αποφάσεις που παίρνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Γιατί αυτή η απόφαση δεν είναι καθόλου τυχαία. Αυτή είναι η απόφαση μπουνιά στο κατεστημένο, μπουνιά σε ένα σύστημα το οποίο έχει μάθει να κάνει ό,τι θέλει στον ελληνικό χώρο, με τα τηλεοπτικά κτλ. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ την τελευταία διετία έκανε αρκετά πίσω για να μπορέσει να συνεπάρξει συνεργασία ανάμεσα στην Νόβα και σε αρκετές ομάδες. Έχω αυτή την εντύπωση. Άρα λοιπόν να μην λέμε μόνοι μας ότι μας πειράζει το ένα και το άλλο.
χρειάζονται και κάποιες θυσίες να γίνουν. Και ποια είναι η θυσία, τα 4,99 που θα δώσω? Όχι ρε φίλε. Και άμα δεν ξέρω το κομπιούτερ την πρώτη φορά θα μου το δείξει ένας, την άλλη φορά θα το μάθω. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Αλλά δεν γίνεται να είσαι υποχείριο αυτών των κύριων. Όχι. Οι οποίοι στην ουσία σου κάναν την προσφορά για να σου πούνε σήκω φύγει από εμάς. Εντάξει, αυτό σου είπανε στην ουσία. Επί της ουσίας ναι. Επί της ουσίας ναι. Και το γυαλί με την όβα έχει ραγίσει εδώ και πολύ καιρό και όχι με την ανακοίνωση αυτή. Απλά αυτή είναι εντάξει, το κερασάκι στην τούρτα. Ωραία. Το θέμα είναι, η ουσία είναι ότι όπως είπε και ο Μάκης Γκαγκάκης, το ΠΑΟΚ πέρσι αποτέλεσε μπροστάρι στο να βρουν όλη την τηλεοπτική στέγη. Και όντως χάθηκε μια ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε με σύμπραξη της ΕΡΤ και κάποιων συνδρομητικών να πάει το ποδόσφαιρο μπροστά, μια κεντρική διαχείριση. Κάποιοι αποφασίζουν μόνο για το δικό τους το καλό και παράλληλα πώς θα μειώσουν το ποσό του ανταγωνιστή τους. Και ο ΠΑΟΚ λοιπόν χαράσει τον δικό του δρόμο. Στέργιο, άλλη μία φορά τον τρόπο, τη διαδικασία που ο φίλος του ΠΑΟΚ από αύριο ουσιαστικά και μετά θα μπει στη διαδικασία να ξεκινήσει για να δει το μάτς μέσω της πλατφόρμας του ΠΑΟΚ TV, να μας το πεις. Κοιτάξτε, η διαδικασία αυτό είναι να μπει να διαβάσει ψηφιακά την ανακοίνωση της ΠΑΟΚ ή το κείμενο που υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά, είναι 4 βήματα. Όταν κλείσουμε μπορείς να το διαβάσεις, τα γράφει και η ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ 24. Υπάρχει και τηλέφωνο για οποιαδήποτε απορία, είτε φίλος του ΠΑΟΚ δεν έχει Smart TV. Υπάρχει το call center, Παίρνει ένα τηλέφωνο. Και οι άνθρωποι της ΠΑΕ τον βοηθούν νομίζω και δεν θα βρεθεί άκρη. Ξαναλέω, είναι ένα κομμάτι δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι εύκολο, έλα πάμε να κάνουμε μια διαδικτυακή τηλεόραση σε ένα παιχνίδι. Αλλά στην ΠΑΕ κάνουν ό,τι μπορούν ήδη και θα κάνουν ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες μέχρι την Κυριακή. Το παιχνίδι στις 8 έχουμε και την αλλαγή ώρας και απλά σημειώνω ότι και το μάτι με τον Πανιόνιο άλλαξε ώρα. Αντί για 8 την μεθεπόμενη Κυριακή θα γίνει ώρα 7, δηλαδή μία ώρα πίσω. Έχει ο ΠΑΟΚ το χρόνο, έχει τη γνωσία, έχει τους ανθρώπους και φυσικά έχει τα χρήματα, γιατί χωρίς τα χρήματα στη ζωή πλέον δεν κάνεις τίποτα. Να φέρει αυτή τη δύσκολη αποστολή εις πέρας. Το κυριότερο που διακυβεύεται είναι σε βάθος χρόνο ο ΠΑΟΚ, αν αποφασίσει να στηριχθεί στο ΠΑΟΚ TV και να μην πάει στο Open, να έχει κέρδη πολλαπλάσια από αυτά που θα έπαιρνε από την ΕΡΤ, την Nova, την Κοσμοτέ, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Αν το δουλέψει καλά και κυρίως αν ο κόσμος στηρίξει, γιατί τώρα κακά τα ψέματα, Τάσο, γενικά ο φίλαθλος στην Ελλάδα δεν έχει την κουλτούρα να δίνει χρήματα για την ομάδα του. Το βλέπουμε με τις φανέλες, το βλέπουμε με τα προοδικά των ομάδων. Αν εξαίρεσουμε δηλαδή τα εισιτήρια διαρκείας, δεν δίνει ο άλλος χρήματα απευθείας στην ομάδα. Όχι, για αυτούς που δεν πάνε στο γήπεδο, και πάνε ρε παιδί μου σε μια καφετέρια, σε ένα σπορ καφέ και το βλέπουν. Δηλαδή δεν θα πιεις μια μπύρα, ένα καφέ, ένα ουίσκι, μια βότκα, δεν θα το δώσεις το 4 ευρώ, το 5 ευρώ. Λέω εγώ τώρα. Γιατί εγώ όταν παίζει ο ΠΑΟΚ εκτός και πάω εκεί που το βλέπω, πίνω 3 ποτά, ρε φίλε. 2-3 ποτά θα τα πιω. Από 6 ευρώ θα δώσω 18, ξέρω εγώ. Στην καλύτερη θα δώσω 15. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, όλοι δεν μπορεί να δώσουν 15. Οκ. Okay. Άλλος μπορεί να πίνει και 10, να πίνει να δίνει 50. Οκ. Okay. Αλλά θεωρώ ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ένα 80 τουλάχιστον τα 100, ότι θα τα απεξέλθει στο 5 ευρώ. Δηλαδή το 5 ευρώ τώρα μας κολλήσαμε. Δεν νομίζω να είναι αυτό το πρόβλημα. Και την επόμενη φορά θα είναι τα πράγματα καλύτερα για τους φιλάθλους και για το ΠΑΟΚ TV και την επόμενη ακόμα καλύτερα για να φτάσει ο ΠΑΟΚ σε σημείο να στείλει ένα χειρό μήνυμα ότι πλέον κανείς δεν μπορεί να παίζει με το όνομά του, κανείς δεν μπορεί να τον προσβάλλει και κανείς δεν μπορεί να του βάζει εμπόδια. Ξαναλέω, αυτό που γίνεται φέτος το καλοκαίρι και με την ΕΡΤ, γιατί μην το ξεχνάμε το μεγάλο θέμα με την ΕΡΤ που έγινε με την αλλαγή κυβέρνησης, είναι καθαρά προσπάθεια να μπουν εμπόδια στον ΠΑΟΚ. Τάσο, αν υπήρχε ένας μεγαλομέτωχος που δεν είχε τη δύναμη του Ιβάν Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ θα είχε σοβαρά προβλήματα στην παρούσα φάση. Δεν διαφωνώ. Αλλά επειδή υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης, που ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ τέτοιες συμπεριφορές τον πεισμόνουν ακόμα περισσότερο, γιατί έχει και αυτό το γνώρισμα ο μεγαλομέτωχος, δηλαδή αντί να απογοητεύεται, θυμώνει ακόμα περισσότερο και πεισμώνει. Άρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, εντάξει, θα είναι αυτό καλυμμένο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το μάτι της Πέμπτης. Δικαιολογημένα η κουβέντα πήγε σήμερα όλη την ημέρα στο ΠΑΟΚ TV κτλ. Αλλά υπάρχει ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό την Πέμπτη. Θα είμαστε στη Σλοβακία και εγώ και ο Σταύρος. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ πρέπει και να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση, αλλά πρέπει να πάρει και ένα διπλό, αν μπορεί να περάσει τη Σλόβαν με 2 νίκες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια. Το Α και το Ω είναι η πρόκριση, εντάξει. Πολύ, αλλά καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ, αν μπορεί, επειδή μπορεί, έχοντας δει και τη Σλόβαν σε 2-3 παιχνίδια, να πάρει και μια νίκη στη Σλοβακία, να τελειώνει η ιστορία. Για να δει μετά την Κυριακή πώς θα πάρει την πρώτη νίκη σε μια τούμπα που λογικά θα έχει 28-29 χιλιάδες κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέργιο.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Στέργιος Αναστασιάδης από το ΠΑΟΚ 24. Νομίζω ότι σας κατατοπίσαμε για τον τρόπο για τον οποίο μπορείτε να δείτε το μάτς την Κυριακή στην πλατφόρμα του ΠΑΟΚ TV. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας δώσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε ευθύς αμέσως. Και φυσικά λίγο αργότερα θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές για όλους τους φίλους στο 2310-287-38 στο 6945-287-38. Οι ντροπαλούριδες και όσοι κρυφακούτε, FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Με το που θα επανέλθουμε θα σας πούμε πώς μπορείτε επακριβώς βήμα-βήμα, τέσσερα μικρά βηματάκια είναι, να μπείτε στο ίντερνετ και να δείτε το μάτς μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό. Πάμε γρήγορα στους βασικούς υποστηρικτές με πρώτο και καλύτερο έναν από αυτούς, φυσικά όλοι είναι the best. Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή EBS RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Η διεύθυνση γνωστή πλέον, Παπάφη 205 και τηλέφωνο το 2310-924-931. Πορκίτο ψητοπολείο με τις αυθεντικές και τις παραδοσιακές του γεύσεις πάντα. Το Πορκίτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινό σου κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτζες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς. Κλαμπς μένουν με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου. Και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας, παίρνετε έκπτωση 10%. Όχι και άσχημα. Πάμε. Μια χαρά. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Care Class σε ένα εκλειπητικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης δίπλα στο κύμα. Απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά, πάντα φρέσκα θαλασσινά ιδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρυσκα ψάρια και όλα τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας, Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στην Καλαμαριά, δίπλα από το Σάρκ. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310-413-230, σημειώστε το και πάρτε γιατί γίνεται ο χαμός. Σμπρώχνονται κυριολεκτικά. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310-413-230 για την ψαροταβέρνα Care Class. Κοντά μας άλλο ένα απόγευμα και το πρατήριο καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά αλλά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμου Τεχνική Δισάκ στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, κοντά μας είναι το κομμωτήριο Ανανέωση. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρώ. Αλήθεια λέμε. Ποτέ δεν λένε ψέματα. Καλά ακούτε. Με 5 ευρώ κουρεύεσαι στο κομμωτήριο Ανανέωση. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Πού βρίσκουμε το κομμωτήριο Ανανέωση? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-616-999. Το σηκώνει η πολύ καλή φίλη μας η Πόπη, η οποία με το που θα αναλάβει να σας κουρέψει με τα χρυσά της τα χεράκια, θα σας κάνει κουκλάκια κυριολεκτικά εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο και τα παιδάκια σας. 2310-616-999, κομμωτήριο Ανανέωση για να ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά και με τους φίλους υποστηρικτές. Μετά τους φίλους υποστηρικτές, ναι, πες. Πριν πούμε οτιδήποτε, μισό λεπτό δώσμου, γιατί ναι, υποσχεθήκαμε λίγο στους φίλους του ΠΑΟΚ τον τρόπο που θα μπουν να δουν το μάτς, έτσι, στην πρεμιέρα του νταμπλούχου ΠΑΟΚ, του πρωταθλητή ΠΑΟΚ, την Κυριακή να πούμε, έτσι μετατέθηκε το μάτς. Λοιπόν, επιλέγετε, καταρχήν μπαίνετε στο tvpaokfc.gr,
tv.paokfc.gr, επαναλαμβάνω, επιλέγετε το live event του αγώνα, επιλέγετε την επιλογή pay per view και ολοκληρώνετε την πληρωμή με PayPal, με πιστωτική αλλά και με χρεωστική κάρτα. Τρία βηματάκια απλά και βλέπετε το ματσάκι στην τηλεόρασή σας, στον υπολογιστή σας, στο λάπτοπ σας, στο κινητό σας, όπου επαναλαμβάνετε. Έτσι, επιλέγουμε live event, επιλέγουμε την επιλογή δεύτερη pay per view και πληρώνουμε, ολοκληρώνουμε την πληρωμή με PayPal, με πιστωτική κάρτα ή με χρεωστική κάρτα. Και βλέπουμε τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του νικηφόρου ματς με τον Πανετολικό. Είναι δύσκολο ματς. Λοιπόν, πάμε στον όμως... Πιο δύσκολο είναι με τον Όφη. Ναι. Το Άρης Όφη είναι δύσκολο παιχνίδι. Το άλλο δεν είναι. Λοιπόν, πάμε στον όμως έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο τον φίλο μου και δικό σου φίλο, έτσι. Δεν πιστεύω να τα χαλάσατε τίποτα. Γιατί να τα χαλάσουμε. Φίλε. Τον Νίκο τον Μπουγάτσα. Καλησπέρα, Νικόλα. Η οπαδική αντιπαλότητα. Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέριζω τα δύο καλά μου φιλαράκια. Ναι. Γεια σου, Νικόλα. Πριν μπούμε οτιδήποτε αθλητικό, και σε ρωτήσει και ο εδώ Τάσος ή εγώ, να πούμε ότι είσαι αυτή τη στιγμή κάνεις τελευταίες πινελιές του μαγαζιού, έτσι. Ναι, ετοιμαζόμαστε, πήρε το δώσ, Παρασκευή ανοίγει το σκομπάρ. Το νέο σκομπάρ, έτσι. Το νέο σκομπάρ σε άλλη τοποθεσία. Δυστυχώς φύγαμε από εκεί που ήμασταν. Καλύτερο. Μπορεί να είναι και καλύτερο αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Καλύτερο. Είναι ένα άλλο, όπως θα δείτε και θα το δείτε κι εσείς, είναι ένα άλλο. Έχει ένα άλλο ύφος το μαγαζί. Τώρα δεν είναι τόσο στο σπορ καφέ. Είναι πιο πολύ καφέ μπαρ. Είναι πιο πολύ καφέ μπαρ και λιγότερο σπορ καφέ. Όχι ότι δεν θα δείχνουμε παιχνίδια. Θα δείχνουμε, αλλά όχι με την. Με το ρυθμό που δείχναμε στα άλλα, ας πούμε, και Champions League. Υπάρχει βέβαια χώρος στο μαγαζί που θα δείχνουμε αγώνες Champions League, αλλά είναι κάτω. Έτσι. Πριβέ, είναι χώρος κάτω, έτσι. Πριβέ. Πριβέ, χώρος, ο οποίος φοράει πάνω από 20 άτομα, είναι κάτω στο υπόγειο, έτσι, εκεί που είναι δηλαδή η κουζίνα, στο χώρο που είναι η κουζίνα. Και φαγητό θα έχουμε δηλαδή. Είναι το φαγητό, δηλαδή θα τρως κιόλα. Καλό ρίζικο, λοιπόν, καλές δουλειές, με το καλό να πάνε όλα καλά. Να πούμε... Την Παρασκευή ανοίγουμε, και, τα επίσημα εγγένεια θα είναι 7 Σεπτέμβρη, το Σαββάτο της 7 Σεπτέμβρη. Επειδή ακούστε καλά, Παρασκευή είναι, ανοίγει το μαγαζί και επίσημα εγγένεια Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, έτσι. Βέβαια, οι φίλοι του ποδοσφαίρου εδώ της πόλης δεν θα μπορούν να δουν ευρωπαϊκά μάτς του Άρη, έτσι. Να το πούμε αυτό, γιατί ο Άρης αποκλείστηκε από ένα ψαροχώρι της Νορβηγίας. Έτσι, από τους ψαράδες, από τη μηχανιώνα της Νορβηγίας. Άσε να μιλήσει, ρε. Εάν δεν κάνω λάθος, αυτή η ομάδα, Ζάχου, διόρθωσε με, πριν μερικά χρόνια είχε ρίξει 5 ή 4 στον Ολυμπιακό. Πριν μερικά χρόνια και μάλιστα και είχε χάσει νομίζω 1-0 από την Μπαρτσελόνα. Όχι, πριν τρία χρόνια έπαιξε με τον Άγιαξ που έπαιξε, εγώ όμως θέλω να δεν λέω βλακίες, με άλλον Άγιαξ, καμία σχέση με αυτόν τον Άγιαξ. Με τον Άγιαξ. Με τον Άγιαξ, είχε στον όμιλό του τον Άγιαξ στο UEFA και ο Άγιαξ και η Μόλτε βγήκε πρώτη. Αχα. Ναι, δεν το ξέρεις αυτό. Ναι, ναι, ναι. Καλά έχει πληροφορία. Και μετά πήρε το Champions League. Το ψαροχώρι στην Νορβηγία είναι πρώτο. Έχει παίξει 25 παιχνίδια. Παρόλα αυτά, όταν ας πούμε εγώ έβγαινα και έλεγα ότι ο Άρης θα την περάσει την ομάδα αυτή, ακόμα και πολλοί συνοπαδοί μου με χλεβάσαν και με ειρωνεύτηκαν ότι ο Άρης δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει 3 γκολ, γιατί, λέγανε Ζάχο, ο Άρης δεν έχει βάλει ούτε στα φιλικά 3 γκολ κανονικά. Αυτό ήταν αλήθεια όμως. Το άλλο ήταν από τα πουλιά και το άλλο ήταν από τον Θεό. Ναι. Λοιπόν, ο Άρης έβαλε 3 γκολάρες, έχασε άλλες 3 σίγουρες, έτσι μπορούσε το σκόρο είναι άνετα 6-0 στην κανονική περίοδο. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, για άλλη μια φορά η τύχη μας γύρισε την πλάτη, γιατί εγώ είχα πει ότι για να περάσουμε την ομάδα, να βάλουμε 4 γκολ, θα χρειαστούμε και τύχη. Δυστυχώς τύχη δεν είχαμε καθόλου. Και έγιναν στην παράταση κάνα δύο λάθη. Εγώ θα τα πω ότι ήταν λάθη κυρίως κούρασης, γιατί η ομάδα όταν παίζει 110 λεπτά, έτσι υπάρχει μια κούραση. Έτσι δεν είναι. Δεν ήταν μόνο κούραση, εντάξει. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, μια χαρά έτρεχε η ομάδα και έκανε και τρία μάτια. Σωστό και αυτό. Παρόλο που δεν έχει πολλά επίσημα παιχνίδια. Έτσι. Τελείωσε το παιχνίδι, εγώ λέω να το αφήσουμε πίσω. Εγώ το συμπέρασμα που έχω Ζάχο από την ομάδα όπως την είδα, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι, η ομάδα είναι σε πολύ καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο. Εγώ θα ήθελα το Ματέο Γκαρσία προσωπικά, έτσι. Δυστυχώς δεν ήρθε, αλλά ίσως να είναι και ευτυχώς, γιατί ήρθε ένας άλλος ποδοσφαιριστής στην ίδια ηλικία με τον Γκαρσία, για τον οποίο έχω δει βιντεάκια,
ο οποίος πραγματικά στα βιντεάκια έτσι βγάζει μάτια, τώρα από μένα το δούμε και στο γήπεδο. Εντάξει, εγώ θεωρώ, ότι, εγώ θεωρώ ότι εκεί δεν είχαμε τόσο πρόβλημα. Πρόβλημα έχουμε στα αμυντικά χαφ και αριστερά που εκεί νομίζω. Εγώ δεν θα έπρεπε να κάνω παιχνίδι εκεί. Πήραμε αυτόν τον Ντεμπόκ τον Βέλγο. Ναι, και γι' αυτόν έχουν ακουστεί καλά. Εντάξει, για το Μαρτίνι. Πώς τον είπες? Έχω δει τα βιντεάκια σου, λέω. Ντεμπόκ. 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 Ναι, Βέλγος. Εντάξει, λοιπόν. Καλά τα είπες. Για το ευρωπαϊκό μάτς, δεν έχεις άδικο. Το Σάββατο τώρα. Θα συμφωνήσω κατά 80% σπάνια περίπτωση μαζί σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης έπαιξε πολύ καλό παιχνίδι. Βέβαια ήταν ανύπρακτη και αυτή εδώ πέρα μέσα. Δεν κάνανε ένα δοκάρι, θυμάμαι. Εγώ, Τάσο, άκουσε με λίγο. Εγώ, όταν έλεγα. Τάσο, άκουσε με λίγο. Όχι, πάνω σε αυτό. Πάνω σε αυτό που λες. Ότι όταν εγώ βγήκα και είπα ότι θα βάλουμε 3-0, δεν το είπα γιατί ο Άρης έχει ξαφνικά υπερομάδα και θα βάλει 3 γκολ. Έτσι και θα το πάει στην παρά. Το είπα γιατί τους είδα εκεί μέσα. Τάσο, βάλαν 3 γκολ με 3 δικά μου εγκληματικά λάθη, φίλε. Εγκληματικά. Όταν ο Κουέστα δίνει την μπάλα στον επιθετικό τους και βάζει την μπάλα μέσα, είναι ένα έγκλημα. Λοιπόν, εγώ άρεσε. Έχασε. Ναι. Νίκο, μπορώ να σε καταλάβω σε αυτό που λες, γιατί έφαγα εγώ ένα τέτοιο χαζό γκολ με την καραμπόλα του Βαρέλα μέσα στην Τούμπα. Ναι. Εντάξει, είναι ένα ηλίθιο δηλαδή γκολ που μου στήγησε την πρόκριση. Με τον Άγιαξ, η οποία πρόκληση θα σήμαινε ενδεχομένως κατά μεγάλο ποσοστό την είσοδο μου στους ομίλους του Champions League, αν περνούσα τον Άγιαξ. Εντάξει. Οπότε μπορώ να σε καταλάβω γιατί, με αυτό που λες, γιατί ο Άγιαξ έβαλε 5 γκολ στον ΠΑΟΚ. Τα δύο είναι με τραγικά λάθη του ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς και τα δύο στην Τούμπα. Και τα υπόλοιπα δύο είναι στην Ολλανδία με δύο πέναλτι τα οποία, okay, το ένα μπορεί να το δώσει, τα άλλα δύο για μένα προσωπικά, ιδίως το τρίτο είναι εντελώς ανύπαρκτο, το άλλο είναι αμφισβητούμενο. Εντάξει, και χρειάστηκε και τη βοήθεια του διαιτητή ο Άγιαξ για να με πέρασει. Okay. Οι ομάδες μας και ο ΠΑΟ και ο Άρης εδώ της πόλης παίξανε πολύ καλά στα ευρωπαϊκά μάτς. Και εγώ, γιατί ξέχασε τον παράγοντα διαιτησία, γιατί η Μόλτε έπρεπε να παίζει με 10 μετά από την μπουνιά που δίνει ο Μπλάκμαν στον Σουηδό. Εντάξει. Οπότε θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Είναι δύο κραυγαλαίες περιπτώσεις που δεν δίνει ένα φάουλο ολοκάθαρο στο Γιουνές που τον κάνουν λαβή ελληνομαϊκής πάρης έξω το. Ένα μέτρο. Ναι, έξω την περιοχή. Και η κόκκινη κάρτα που ενδεχομένως να αλλάξει ισορροπίες και να βάλει ένα κόλ και να την πάρει στην box. Όπως και εμένα δεν μου δίνει ένα απέναντι του Μάτος μέσα στην Ολλανδία, δεν μου δίνει το χέρι στο 94 και δεν μου κρατεί καθυστερήσεις όπως δεν μου έδωσε μισό σφύριγμα έξω την περιοχή. Ενώ έχει σφύριξει 15 φάουλο υπέρ του Άγιαξ. Οκ. Πέρα από τα 3 απέναντι που του έχει δώσει. Εγώ έχω να πω ότι ο Άρης αδικήθηκε από τη διαιτησία και ο ΠΑΟΚ σφαγιάστηκε στα ευρωπαϊκά μάτς. Αυτό έχω να πω. Αλλά ο Άρης μπορούσε να περάσει αν υπήρξε. Και δεν το λέω για να σε πικάρω αυτή τη στιγμή. Αν υπήρχε μεγαλύτερη ποιότητα, δηλαδή αν εκεί που ήταν ο Γιουνές. Αν εκεί που πλασάρει ο Γιουνές, ρε παιδί μου, και έχει άλλα 10 λεπτά να το γυρίσει το μάτς, ήταν ο Πρίγιοβιτς, στην ίδια αιστεία ήταν που έβαλε τον γκολ. Εγώ λέω ότι θα το βάζει ο Πρίγιοβιτς εκεί πέρα. Με κατάλαβες. Εγώ δεν θα πω να ήταν ο Πρίγκεβης. Ναι. Εγώ θα πω να ήταν ο Μαρτίνες, να ήταν ο Ντιγκινί. Ο Κάμπορα να ήταν, φίλε, να σου το πω αλλιώς. Okay. Ο Ντιγκινί να ήταν, εγώ ο Μαρτίνες να ήταν. Καλά, και ο Ντιγκινί έχασε ένα μάτι, έτσι. Μάτι που χωρίς γυαλιά δεν το βάζα εκείνο. Άστο. Εντάξει. Καλός παίκτης, εργάτης, ο πιο φιλότιμος από όλους. Παιχταράς είναι ο Ντιγκινί. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι. Ναι. Αλλά εκείνο που χάνει, ρε φίλε, αλλάζει όλο το μάτι εκείνο με τον Μπάρτ. Αν ήταν αυτός εκείνη τη θέση, θα το παστέλωνε. Τέλος πάντων, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, Νίκο. Και να ξέρεις ότι μετά το 3-0, μέχρι το 3-0 ήταν ενδεχομένως μέχρι το 3-0 ήταν εύκολο. Το δύσκολο ήταν μετά. Ναι, το ξέρω. Αλλά εγώ σου είπα, κοιτάζω μπροστά. Τελείωσε από. Κοιτάζω μπροστά και βλέπω ότι ο Άρης πατάει γερά. Έχει γίνει καλή δουλειά. Η ομάδα μου άρεσε στο παιχνίδι το προχθεσινό, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι το Σάββατο, γιατί Σάββατο έμαθα παίζουμε, θα ξεκινήσουμε με νίκη. Με νίκη, να ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα πάει, θα κοιμήσει στο γήπεδο, να ευχαριστηθεί ο κόσμος με εύκολη νίκη, έτσι, και να δείξει ο Άρης από νωρίς ότι θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος. Εγώ δεν λέω ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα, έτσι, αλίμονο, δεν θα είμαι, αλλά λέω ότι ο Άρης θα είναι ένας εκ των φαβορί για την τριάδα. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι, για την τριάδα, πρόσεξε, δεν λέω ούτε τετράδα ούτε πεντάδα. Ναι, ναι. Για την τριάδα, θα θεωρήσω και τελειώνω, θα θεωρήσω τεράστια αποτυχία αν ο Άρης βγει κάτω από τον Ατρόμητο και βγει
και βγήκε και κάτω από το Μελισανίδη. Θα θεωρήσω τεράστια αποτυχία. Ναι, προσωπικά, έτσι. Τέταρτος Αυγιάρης. Λοιπόν, έχω εδώ ένα ερώτημα από το φίλο Νίκος, ο ονόματος δικό σου είναι. Λέει, με ρωτάει, ρώτα τον Νίκο αν το casting, λέει, το casting γράφει για το προσωπικό το έκανες εσύ ή ο Μάνος. Προφανώς σας ξέρει. Προφανώς σας ξέρει ο Νίκος. Εντάξει. Μαζί το. Σίγουρα. Μαζί το casting, το οποίο casting, εντάξει, θα σου φύγει το σαγόνι άμα έρθει την Παρασκευή και όποιος έρθει γενικά. Λοιπόν, να είναι προετοιμασμένη για υποθυμίες. Εγώ. Ένα χαμόγελο έχει στο πρόσωπό του Τρέγια τώρα που λες αυτά. Έχω αυτό το χαμόγελο. Ένα χαμόγελο. Στο casting έπρεπε να είμαι παρόν και εγώ γιατί νιώθω από αυτά. Ναι, σωστά. Και είσαι και έμπειρος σε αυτά τα θέματα. Εγώ δεν νιώθω από αυτά. Εσύ έχεις πολλές φίλες. Εγώ δεν νιώθω, βρε. Βρε άμπαλε, εγώ δεν νιώθω. Και νιώθει αυτός ο Ανέστης Βλάχος της δεκαετίας του 80. Να σε αφήνω. Καλές δουλειές, καλές δουλειές. Αν όλα πάει καλά την Παρασκευή θα σκάσουμε πιο μέρα από το μετά. Παρασκευή και Σάββατο τραπέζι να έχει. Και για τα εγγένεια. Καλές δουλειές και χαιρετίσματα και στο Μανώλη. Και για τα εγγένεια τραπέζι για λίμπερο. Να ξέρεις, για τα εγγένεια τραπέζι μπουκάλι λίμπερο. Θέλω από τώρα. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο τον Μπουγάτσα πάντα με το δικό του τρόπο. Προσγειωμένος, προσγειωμένος. Εντάξει, μαθαίνει. Ακούει τις εκπομπές, μαθαίνει, προσγειώνεται. Τώρα έτρεχε πολύ για το μαγαζί. Ήταν εκεί συνέχεια. Πραγματικά έχει μια φωτογραφία. Πρόσεχε τώρα, φίλε. Δίνει και οδηγίες. Άκουσε. Ναι, δίνει και οδηγίες. Μπορούσα να αμφισβητήσω αυτά που είπε, αφού μίλησε σωστά του. Ναι. Δηλαδή δεν έπαιξε καλά ο Άρης με αυτούς τους ανύπαρκτους. Ναι. Σαν εδώ πέρα έπαιξε καλά. Η μηχανιώνα της Νορβηγίας, ρε φίλε. Η μηχανιώνα. Σαν πληθυσμιακά είναι. Η μηχανιώνα μπορεί να είναι και μεγαλύτερη. 25.000 έχει, 26. Άντε πάλι ο Βαθυλάκος. Ναι, άσο το Βαθυλάκο. Άσο γιατί φτερνίζεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, παραπέντε είναι λίγο πριν πάμε. Τηλέφωνα δεν σηκώνει. Πριν πάμε. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα μπορεί να μην μπορούμε εμείς. Λοιπόν, δύο ειδησούλες. Τη μία είναι η ειδησούλα. Όσοι φυσικά ασχολούνται την ξέρουν ήδη. Παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από ό,τι λέει ο κύριος Διαμαντόπουλος. Μπα. Ναι, γιατί? Εγώ. Πού να ξέρω γιατί. Για προσωπικούς λόγους. Δηλαδή, οικογενειακούς, επαγγελματικούς. Υπήρχε διαφωνία με τον. Ναι, υπήρχε διαφωνία με τον αρχηγό. Να το διαβάσουμε, περίμενε. Δεν υπήρχαν ταύτιση απόψεων. Τώρα είναι και μεγάλο. Εντάξει, ναι. Συναντήθηκα, λέει ο κύριος Διαμαντόπουλος, με τον κύριο Καρπίδη, τον οποίο και ενημέρωσα για την απόφασή μου να παραιτηθώ από τον ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη. Η απόφαση μου αυτή έχει να κάνει με αυστηρά προσωπικούς λόγους, λόγους για τους οποίους ο κύριος Καρπίδης ήταν ενήμερος στους τελευταίους τρεις μήνες. Θέλω να τον ευχαριστήσω που με έδωσε δυνατότητα να εργαστώ κτλ. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να βάζει πίκη φυλά κτλ. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά δύο πολύ μεγάλους φίλους του Άρη. Αυτά. Προσωπικούς λόγους. Στο μυαλό του ανθρώπου. Θεωρείς ότι αποδυναμώνεται ο Άρης με τη φυγή του κύριου Διαμαντόπουλου. Δηλαδή δεν έφερε παίκτες, δεν έκανε. Αν τον κρίνουμε πάντα αυτό είναι ένα σωστό. Γενικά, όταν φεύγει κάποιος, πρέπει να τον κρίνεις, έτσι. Δηλαδή, για τη συνολική του παρουσία στην ομάδα. Είτε είναι παίκτης, είτε είναι προπονητής, είτε τεχνικός διευθυντής, όπως ήταν ο κύριος Διαμαντόπουλος. Εγώ θετικό πρόσημο του βάζω. Διότι, κατά τη δική μου άποψη, οι παίκτες που ήρθαν, δεν ξέρω ποιο ποσοστό μπορεί να πει κάποιος ότι αν κάνει 10 μεταγραφές, ο Πάκου για σένα, ποιο είναι καλό το ποσοστό του να είναι καλοί παίκτες από τους 10. Οι 4. Για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ. Λάθος, γιατί ρίχνει χρήμα. Εντάξει. Όχι, για μια ομάδα με τα οικονομικά του Άρη. Έχει διαφορετικούς στόχους. Τι εννοώ. Όχι, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία τρία χρόνια. Το ίδιο λέμε από άλλη οπτική γωνία. Στους εχώριους τίτλους, από τους 6 που διακυβεύονται, πήρε τους 4. Έπαιρνε. Τον ένα τον κλέψανε και τον κλέψανε. Κανένα δεν σε κλέψανε. Άστο λοιπόν. Η άποψή σου είναι. Η άποψή μου. Και η άποψή σου είναι ότι σε κλέψανε. Λέω ότι καλά, ο ΠΑΟΚ δίνει χρήματα, όταν δίνεις χρήματα, αρκετά χρήματα, η πιθανότητα να πάρει. Από τους 10 πας... λοιπόν που θα φέρω, εγώ θέλω τουλάχιστον οι 6 ή 7 να βγουν. Νομίζω υπερβολικό το νούμερο. Ναι, αλλά είναι και διαφορετικοί στόχοι. Είναι διαφορετικά τα χρήματα. Μπορείς να το πεις αυτό. Διότι όταν δίνεις κάποια χρήματα, η πιθανότητα λάθος είναι μικρότερη. Θα πάω να διεκδικήσω τους ομίλους του Champions League. Ναι, εντάξει. Θα διεκδικήσω ξανά προτάσεις. Ναι, λεφτά για ομίλους του Champions League δεν έδωσε. Λεφτά για ομίλους, μεταγραφές για ομίλους. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι. Αποδείχτηκε ότι κενάδυνα σου στέλνουν ένα κοράκι που, τον έχουν δικό σαν δικό τους και σε καθαρίζει. Εγώ, ανάλογο. Για να πάμε και στο φύλλο, θεωρώ ότι το πρόσημο από τη δουλειά του κ. Διαμαντόπουλου είναι θετικό. Τον ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε και για παίκτες το ίδιο λέω. Πρέπει κάποτε αυτή η ομάδα να ευχαριστεί
αυτούς που έχουν συνεργαστεί μαζί της να φεύγουν σαν φίλοι. Βέβαια, όλες οι περιπτώσεις δεν είναι οι ίδιες, έτσι. Mm. Τον ευχαριστούμε να πάει στο, στην ευχή της Παναγίας. Θα έρθει ο επόμενος, όπως θα τον κρίνουμε και εκείνο. Okay. Εγώ με θετικό πρόσημο τον κάνω τον κύριο Διαμαντόπουλο. Φυσικά υπήρχαν και πολλές αστοχίες, έτσι. Mm. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου, φίλε μου. Το όνομά σου, αν θέλεις, βέβαια, έτσι. Έλα ρε Τρέγια Ζάχρος, Στέλιο Συναντασίμαντρα, Χαλκιδική. Γεια σου Στέλιο. Έλα Στέλιο, γεια σου. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Για ότι αυτό που λέει ο Τρέγιας για τον ΠΑΟΚ, Ζάχο, όλο τους φάξανε. Πάμε για βλακίες. Τι κάνω. Αυτό που λέει ο Τρέγιας για τον ΠΑΟΚ, τους φάξανε. Αυτό που λέει ο Τρέγιας για τον ΠΑΟΚ, τους φάξανε. Εντάξει, άποψή του. Εγώ συμφωνώ με αυτό εδώ πέρα. Με αυτό δηλαδή που ήταν υπέρ κατά του ΠΑΟΚ αυτοί όλοι. Τι έκαναν, δεν κατάλαβα, φίλε μου, sorry, δεν ακούσες. Έβλεπε το διατητή από την αρχή ήταν με τον Άγιαξ. Εγώ είπα σε δύο φάσεις, σε δύο-τρεις που αδικήθηκε ο Πόκτης, είπα. Φτάνουν εσύ. Στο χέρι αδικήθηκε, σε δύο καρτούλες αδικήθηκε. Σε άλλο δεν έχω δει αδικία. Το πέναλτι, δηλαδή το τρίτο είναι. Υπάρχει το 77, τη φάση την ξεχνάτε όλοι. Προφανώς εγώ να πω ότι ήταν. Και του Μάτος συγγνώμη. Του Μάτος να μου τη δείξει, δεν έχω δει καμία φάση του Μάτος. Να μου τη δείξει να πω. Δεν έχω πρόβλημα εγώ αν είναι πέναλτι να το πω. Υπάρχει φυσικά εγώ να πω την αυστηρότητα. Είναι δυνατό να είδε το 77 λέω, και να μην είδε το μάτι. Γιατί του έδειξε replay, φίλε, τον αγκαλιάζει από πίσω 5 δευτερόλεπτα. Υπάρχει καμιά φωλή ότι είναι πέναλτι στο 77 η φάση. Μην τρελαθούμε. Να λέμε. Οι Ολλανδοί δεν είπαν τίποτα γι' αυτό. Α, δεν είπαν οι Ολλανδοί τίποτα. Ούτε ο Πάοκ είπε για του Μάτου. Πού είδε εσύ. Έβγαλε καμιά ανακοίνωση και να λέει ο Πάοκ ότι έκανε για το Μάτο. Α, βρε, τι αβέα. Μου λε οι Ολλανδοί. Έβγαλε ανακοίνωση ο Πάοκ. Έβγαλε και είπε δεν μας δώσαν. Έβγαλε και είπε δεν μας δώσαν και πέναλτι για το Μάτο. Μια σοβαρή ΠΑΕ που διεκδικεί την είσοδο της ομάδας του στους ομίλους Champions League δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες. Μια σοβαρή ΠΑΕ που δεν μπαίνει σε τέτοια και μιλάει με φιλάθλους σοβαρή ΠΑΕ στο Twitter. Και μιλάει με τους φιλάθλους. Έγραψε ένας Ολλανδός και απάντησε στον Ολλανδό η σοβαρή ΠΑΕ. Ένας επιχειρηματίας Ολλανδός λέει μην κλαίτε και απάντησε η σοβαρή ΠΑΕ. Μπήκε σε διάλογο με κόσμο. Με η σοβαρή. Φυσικά δεν μπαίνει σε διάλογο με τον κόσμο. Εγώ το λέω. Εσύ το λες. Εγώ το λέω. Εντάξει, εσύ το λες. Η ΠΑΕ έχει διαφορετική άποψη. Καλά, εντάξει, φυσικά. Εγώ λέω ότι είναι ασόβαρο. Στο ΜΠΑΟΚ πλέον δεν αφήνουν να πέσει κάτω τίποτα. Ασόβαρο είναι να μιλάς με τον κόσμο. Ήδη κάποιοι καραγκιόζηδες από ένα site των Αθηνών που είναι υπό τα συμφέροντα του Φαταούλ. Έγραψε ότι ο Γιώργος Σαββίδης. Άλλο είναι αυτό. Ο Γιώργος Σαββίδης. Είναι άλλο που λες. Την έπεσε, λέει, στον παρατηρητή του αγώνα. Αυτό είναι άλλο που λες. Και γράφτηκε, λέει, στο φύλλο αγώνα. Αυτό είναι συκοφαντία. Οι καραγκιόζηδες. Και ο Γιώργος Σαββίδης είναι στην Καλιφόρνια. Αυτό είναι άλλο που λες. Ναι. Καμιά γι' αυτό, λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν η ΠΑΕ κινήθηκε νομικά. Μα σε αυτό έχεις δίκιο. Έτσι και θα λογοδοτήσει ο κύριος. Μα σε αυτό έχεις δίκιο. Μα τι λέω μέσα. Έλα, φίλε μου, σε πήραμε. Έλα, πάμε. Απλά εμένα η άποψή μου ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε μεγάλη μπαλάκι πέρα μέσα και αυτοί χεστήκαν. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Καλά, το χεστήκαν δεν είναι, δηλαδή, φίλε, δεν είναι κακό, δεν είναι κακή έκφραση. Φάνηκαν, εντάξει, τώρα εμείς Ζάχο είμαστε ανάτυχοι. Ναι, εντάξει. Έτσι είναι η μπάλα, τι θα κάνουμε. Δεν περίμενα εγώ να σου πω την αλήθεια να βάλουμε τρία γκολ. Εγώ σου έλεγα ότι θα αποκλειστούμε και δεν θα κάνουμε τίποτα. Εγώ, ναι, εγώ αν θυμάσαι το σχόλιο μου, το είπα πριν το μάτσο, ότι αν μου έλεγες ότι στα 90 λεπτά δεν θα φάμε γκολ, θα έβαζα ένα δεκάρικο στο 3-0. Εντάξει, αυτό ναι, και εγώ έτσι το είχα 0-0-0 είμαι και πέρα μέσα 1-1, κάπως έτσι το είχα. Δεν περίμενα, εντάξει, και εμείς παίξαμε καλά. Να. Παίξαμε πολύ καλά. Αλλά, αυτό ξέρεις που την πλήρωσαμε εμείς, ότι δεν έκανε τις μεταγραφές που πρέπει να τις κάνει, τις κάνεις από την αρχή και να είναι η ομάδα έτοιμη. Δεν μπορεί να βγει τώρα στον Πέθερο ο Παντελίδης και να λέει η ομάδα ακόμα δεν είναι έτοιμη, αυτός που πήραμε δεν είναι έτοιμος, ο άλλος που πήραμε. Και πότε θα είναι έτοιμη, ρε. Αυτό είναι. Κάντε μετά. Δεν είναι τρέγια. Κάντε μετά 15 μέρες προετοιμασία. Ή κάνετε μεταγραφές του χειμώνα, τι κάνουν δηλαδή. Τα δεδομένα της χρονιάς ήταν γνωστά από πριν. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν θα ήταν έτοιμη. Σίγουρα δεν θα είναι έτοιμη από πλευράς φυσικής κατάστασης και. Αλλά από πλευράς μεταγραφών έπρεπε να είναι έτοιμη η ομάδα. Αυτό είναι. Δεν ρε Τζάχωνα. Τώρα με παίρνει τον ένα, με παίρνει τον άλλο. Χάσαμε μεγάλη ευκαιρία. Γιατί πιστεύω και την Παρτιζάν. Και την Παρτιζάν θα περνούσαμε. Έτσι πιστεύω. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Έτσι πιστεύω. Εντάξει, μπορεί να αποκλειόμαστε. Τέλος πάντων. Χάσαμε μεγάλη ευκαιρία. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα πει και ψυχολογία μα περνούσε η ομάδα τώρα αυτή. Καταλάβες. Μετά θα παίζει καλύτερα. Να δούμε την Κυριακή. Όπως είπε και ο Νίκος, πρέπει. Λάθος. Τζάμπα πρόκριση έχασες. Εκεί που έφερες το μάτς. Εκεί που έφερες το μάτς. Αν ήταν πιο ψύχρεμοι και πιο εύστοχοι οι παίκτες του Άρη. Και έβαζαν το τέταρτο Στέλιο, θα βάζανε και πέμπτο. Αυτοί είχαν λιποθυμίσει από τη ζέστη, δεν μπορούσαν να πάρουν τα ποδάρια τους. Πραγματικά, εγώ αυτή την ομάδα που την είδα μέσα στην Νορβηγία, εντάξει, φίλε, ήταν πολύ καλύτερη από αυτό το χάλι που είδα εδώ πέρα. Δηλαδή, εδώ δεν υπήρχε η ομάδα Μόλτε, δεν υπήρχε. Έτσι. Δεν ή ήταν πολύ καλό ο Άρης. Ή ήταν πολύ χάλια αυτή και τα δύο, ρε φίλε. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα μπροστά εμείς. Πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα γκολ.
Δηλαδή ο Ντέγε δεν. Φιλαράκι, τη φάση τη έκανε. Γιατί μετά το 3-0, άμα μπει εκείνο τον γκολ που την πετάει το σούτε ανάποδα ο Ιντέγε και το βγάζει, θα τον κάνει ήρωα τον Ιντέγε. Γιατί στο τέλος. Στο 4-0, άμα το κάνει εκεί, στέλνει, θα αρχίσει τα κατουρήματα ο άλλος, θα αρχίσουν τα πρωτοσέλιδα μετά να είναι και οι εκπομπές διαφορετικά και τα site διαφορετικά και ο Ιντέγε και δικαιώθηκε ο Καρυπίδης και ο Ιντέγε έφερε την πρόκριση του Άρη μετά από τόσα χρόνια, κτλ. Αυτά θα λέγατε. Εντάξει, και το πέρασε στην Κύπρο. Τώρα ο Ιντέγε δεν υπάρχει. Θα περιμένει να το δει τον Ιντέγε. Όντω. Και τα που έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Μακάρι, δεν ξέρω, μακάρι να πάει καλά κι αυτό, αλλά δε, μέχρι τώρα δεν ξέρω το παιδί. Τώρα μακάρι να μην είναι έτοιμο και να ετοιμαστεί. Τι να πω, ρε πούς. Είδομε. Σάββατο, θα έλεγα όχι Σάββατο, Κυριακή κοντή γιορτή. Σάββατο κοντή γιορτή. Εδώ είναι, ξεκινάει το πρωτάθλημα για όλους. Εγώ πιστεύω να κερδίσουμε. Άμα δεν κερδίσουμε και με τον Όφη, είμαστε για τα πανηγύρια. Τι να πω, να κερδίσουμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ναι, πάμε στο διάλειμμα Τάσο. Αμέσως μετά, δεν ξέρω, και εγώ έχω να πω έτσι κάτι εσύ κάποια πραγματάκια. Έχουμε πολλά να πούμε. Ναι. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές έτσι, 23. Πάμε να πούμε και για τον μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ έχει προχωρηθεί πλέον. Και μπάσκετ. Έγινε μια πολύ καλή κίνηση, έγινε η αρχή. Ωραία. Με τον κύριο Φλεβαράκη. Σούρι Μαρκόρπουλο Άρης. Φλεβαράκη ο ΠΑΟΚ. Λες και είμαστε στη δεκαετία του 80. Ναι, ναι. Θα πούμε και 5-10 πράγματα και για τον κύριο Αμυρίδη, ο οποίος αναλαμβάνει. Ναι, και εγώ θέλω ένα συμβάσμα που έγινε, θέλω να πω στην Αθήνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε τα ευρωπαϊκά μάτσε του Ολυμπιακού. Και τη ΣΑΕΚ, θα πούμε και για αυτά τα πέντε πράγματα. Αν τον ΠΑΟ κάποιο, είπε, δεν κατάλαβα. Κύριο Αμυρίδη. Α, τι είναι, τέτοιο. Παλιά, είχε στηρίξει πάρα πολύ. Α, εντάξει, τον ΠΑΟ και αναλαμβάνει εκ νέου να τρέξει τι καταστάσει. Να πούμε ότι. Άρα βρήκατε διοίκηση. Το μπαν, πώ λέγεται αυτό. Μπαν μπουν οι κουμπουριέ. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟ δεν έχει μπαν. Είχε. Για 1500 ευρώ, ναι, για 1500 ευρώ. Αφού είχε, ρε φίλε. 1500 ευρώ τώρα για ένα παίκτη, εντάξει. Και ο Άρη. Και για τον Άρη από τι. Και κάποιες έτσι μικροειδησούλες. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά και πάλι μαζί σας. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Βασίλη Καβαδία, είπαμε ότι έχουμε συνεχολήψη. Είπαμε. Συγγνώμη, Βασίλη, συγγνώμη. Τι είναι αυτά. Ναι. Όχι, δεν διαβάζω. Okay, το είχα okay, okay. Okay. Λοιπόν, Ράδιο Μαρμίτα εκπομπή, Λίμπερο 107,4 στον FM, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, Βασίλης Καβαδίας, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, συντροφιά Παρέτσα μέχρι και τις 10. Οι γραμμές οι τηλεφωνικές είναι ανοιχτές να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Για το τηλεοπτικό, για το μάτς, τον τρόπο που θα δείτε τηλεοπτικά τον ΠΑΟΚ, σας ενημερώσαμε και εμείς και ο Στέργιος Νασιάδης από το ΠΑΟΚ 24. Αν έχετε κάποια απορία, μπορούμε να σας ενημερώσουμε εκ νέου τον τρόπο που μπορείτε να δείτε το μάτς την Κυριακή μέσω της πλατφόρμας ΠΑΟΚ TV. Να πούμε ότι πληρώθηκε ο Μιλιένοβιτς, άρθηκε το μπαν. Η μικρή οφειλή που υπήρχε προς το πρόσωπο του Σέρβου πληρώθηκε σήμερα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία άρχισε επιτέλους ξανά να λειτουργεί. Και δεν υπάρχει κανένα θέμα, άρθηκε το μπαν για τις μεταγραφές και τα λοιπά. Να πούμε ότι για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και επίσημα ο κύριος Φλεβαράκης είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Είναι ο προπονητής ο οποίος πήρε τίτλο τελευταία φορά ο ΠΑΟΚ μαζί του. Το 1999 πήρε το κύπελο. Ναι, αυτός ήταν. Δεν θυμόμουν αυτό. Αυτός ήταν προπονητής. Άρχισαν κάποια πράγματα επιτέλους να λειτουργούν στην ΚΑΕ, η οποία πραγματικά διανύει μία από τις χειρότερες ημέρες της ιστορίας του. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, το τμήμα αυτό που έφερε ευρωπαϊκούς τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα κτλ. Είναι ντροπή πραγματικά και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη εδώ στην μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη ανέδειξε τον μπάσκετ στον ελληνικό χώρο. Να περνούν τέτοιες καταστάσεις και να μην υπάρχουν ένα-δύο επιχειρηματίες σοβαροί οι οποίοι θα κάνουν μια σχετική επένδυση για να μπορέσουν αυτοί οι δύο σύλλογοι να προχωρήσουν και να υπάρξουν. Γιατί εδώ υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας. Ειδικά έτσι όπως είναι, ειδικά φέτος το πρωτάθλημα που έχει γίνει της πλάκας χωρίς τον Ολυμπιακό και με ομάδες όπως ο Προμηθέας που μπράβο του, εγώ δεν το λέω με κακία, μπράβο του. Διότι έχει φτιάξει κάτι έτσι καλό και υγιές, όχι βέβαια με πάρα πολλά χρήματα, έτσι, να παίζεις τελικό, δηλαδή μπορούσε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα τα πεις εσύ, λοιπόν με όχι τεράστιο μπάτζετ, να μπορείς να διεκδικείς και πραγματάκια. Αλλά είναι σε τέτοια ανυπολειψία, να πω για τον Άρη εγώ τώρα, έτσι όπως σχολιάσεις και εσύ, ότι έχουν γίνει έτσι ένα-δύο πραγματάκια, δείχνει ότι κάτι κινείται
και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά και στον μπασκετικό Άρη. Την προηγούμενη προς το τέλος εβδομάδας ήταν πάρα πολύ κοντά στο να έρθει το μπαν. Δεν έχει γίνει ακόμη βέβαια αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ επαναλαμβάνω ότι αν δεν αρθεί το μπαν, δύσκολα θα σωθεί ο Άρης. Πιστεύω το ξέρουν αυτό και η διοίκηση. Έτσι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς, να μην το ξέρουν αυτοί. Έχουν γίνει κάποιες προσταφερές στο ρόστερ της ομάδος. Έφυγε ο Χριστίδης να πάει στην Ευχή της Παναγιάς στο Παλικάρι να παίξει και στην Α2 στον Ολυμπιακό. Καλά έκανε. Ήρθε ο Μιλόσεβιτς. Θα έρθουν και άλλοι. Βέβαια, εδώ βλέπω μια ανακοίνωση. Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό το πράγμα. Μπράβο στον ερασιτέχνη. Είμαστε για γέλια και για κλάματα. Στο λαμπαουτάρι είμαστε. Ανακοίνωση στην κάρτα φιλάθλου ερασιτέχνη. Είναι αυτό, είναι μια. Ξέρεις, όπως λέγαμε για την Κύπρο που δεν τους αφήνουν χωρίς. Κάτι ανάλογο είναι και εδώ. Δηλαδή, για να πάρεις εισιτήριο, πρέπει να πάρεις την κάρτα φιλάθλου. Είναι και μια ενίσχυση στον ΑΣΜ. Ναι, ναι. Μέχρι εκεί καλά, λέω εγώ. Αλλά έβγαλε ανακοίνωση. Εδέησε. Δευτέρα είναι ή Τρίτη. Τρίτη είναι. Εδέησε, έβγαλε ανακοίνωση ο ερασιτέχνης που λέει στα 10 ευρώ η απόκτησή της και τα λοιπά και τα λοιπά είναι ότι με αυτό παίρνεις, πας πρώτα, δίνεις αυτά τα 10 και μετά πας και παίρνεις και διαρκείας. Και εγώ λέω μπράβο και από την ΚΑΕ και από την ΠΑΕ, μια σωστή κίνηση από. Και αυτό έβγαλε ανακοίνωση να μας θυμίσει ο ερασιτέχνης ότι χωρίς αυτό δεν μπορείς να πας στο γήπεδο, να πάρεις εισιτήριο. Εντάξει, δηλαδή το 10 ευράκι μην ξεχάσουμε, παιδιά. Για τα οικονομικά στοιχεία του κυρίου Γουλιέλμου που έδωσε ακόμη ανακοίνωση δεν έχω δει. Πέρασε ένας μήνας. Το ότι γίνονται πραγματάκια στον Άρη και μπράβο, και έπρεπε να γίνουν, γιατί αν δεν γίνουν θα πέσει ο Άρης, μπορεί να μην ξεκινήσει έτσι το πρωτάθλημα. Λοιπόν, άλλο είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο. Ο ΑΣ ανακοίνωσε έχει τα οικονομικά στοιχεία ένα μήνα και μία μέρα τώρα. Ένας μήνας πέρασε, αν δεν έφαγα καμία εβδομάδα. Δεν έβγαλε ανακοίνωση. Είναι έτσι όπως μας τα λέει ο κ. Γουλιέλμος ή δεν είναι? Αλλά για την κάρτα φιλάθλου για να πάρει το 10 ευράκι, η ανακοίνωση βγήκε στο Πίτσι Φετίλη. Μην ξεχάσει, φιλάθλε, εσύ που θα πας το Σάββατο, αν δεν έχει διαρκεία. Πρέπει να πάρεις την κάρτα φιλάθλου, σου λέει ο ερασιτέχνης. Μην ξεχάσεις τα 10 ευρώ. Κατάλαβες. Ένα αυτό, sorry, Τάσο. Ναι, παρακαλώ. Ναι, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι άδικος. Δεν πειράζει. Καλύτερα να είμαι εγώ άδικος. Δεν νομίζω να είσαι άδικος. Ναι, μπορεί. Όχι. Αυτό είναι από ποια οπτική γωνία το βλέπω. Καλύτερα να είναι ο χαζός ο Μικρούλης, ο Ζαχούλης, λάθος, παρά να φτάσουμε σε άλλα. Λέω εγώ, ένας μήνας πέρασε, ρε φίλε. Κάποιος έδωσε στοιχεία. Βγάλε μια ανακοίνωση, ρε άνθρωπε. Το ότι δεν βγάζεις, πρόσεξε, για μένα θεωρώ ότι είναι σαν να λες ότι σωστά. Δηλαδή ότι αυτά τα στοιχεία, αυτά που λέει ο κύριος Γουλιέλμος, είναι έτσι όπως τα λέει. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Εφόσον δεν έβγαλες κάτι αρνητικό, έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Και εσύ, άρα. Εμάς. Ναι, όχι. Όταν παίρνεις τα στοιχεία, λέει κάποιος, ρε φίλε, έβαλα 2 εκατομμύρια. Και σου λες εσύ, ρε φίλε, απέδειξε μου το. Και ζητάει ο ΑΣ τα στοιχεία και τα παίρνει. Ναι. Και ένα μήνα δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε εντάξει. Έτσι. Ότι τα έλεξα και είμαστε εντάξει. Αν γίνει στραβή όμως, ΑΣ και εσύ έχεις ποσοστό από την πτώση. Έτσι και, λέω εγώ. Και εντάξει να είναι τα πράγματα που κανονικά πρέπει να είναι εντάξει. Δεν έπρεπε να βγει και να πει είναι όλα οκ. Okay. Έτσι λέω εγώ. Όμορφα, ωραία. Μην έτσι έπρεπε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι έπρεπε. Ναι. Έτσι και, λέει και κοινολογική. Κάτι, έτσι όταν, λέει κοινολογική. Όταν ανακαλύπτεις με χαρά ότι όλα είναι εντάξει, είναι ένας λόγος παραπάνω και να βγάλεις την ανακοίνωση για να το πεις. Πες μου τώρα εγώ πώς να το εκλάβω. Ότι είναι εντάξει ή ότι δεν είναι. Πες το εσύ, άμα ήταν για την ομάδα, πώς θα το εκλάμβανες αυτό. Όπως το λες. Ναι, εγώ το εκλαμβάνω ότι ναι, για να μην είμαι κακοπροαίρετος, τα ελέγξατε εκείνο όπου είναι καλά, όπως θα λέει ο κ. Γουλιέλμος. Αν γίνει στραβή, λέω εγώ, έχετε ποσοστό μεγάλο από την πτώση του μπασκετικού Άρη. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ, για τη δική μου λογική. Για άλλον μπορεί να μην είναι. Γιατί, και ένα ακόμη θέλω και μετά να κάνει, γιατί δεν μπορώ να μην το σχολιάσω και αυτό. Τα sorry δηλαδή. Για το ξέρεις, γιατί το συζητήσαμε και έξω. Για αυτό το γκράφιτι που υπήρχε εδώ και 1,5 χρόνο σε έναν τοίχο εκεί στην Αθήνα του Νίκου Γκάλη και βρέθηκε ένας βλάξ. Εγώ δεν με πειράζει, να σου πω κάτι. Δεν με πειράζει πραγματικά που το σβήσαν. Με πειράζει, αλλά εντάξει. Ούτε λέω ότι 1-2 βλάκες που υπάρχουν σε όλες τις ομάδες μπορούν να δώσουν στάμπα σε ολόκληρο κόσμο, έτσι. Ούτε αυτό λέω. Αλλά ρε εσύ, ρε βλήμα, ρε σκουπίδι, γράφεις και Τζένι. Είσαι μεγάλο σκουπίδι, ρε φίλε. Έχει πεθάνει 30 χρόνια η γυναίκα. Δηλαδή, μέσα στον τάφο να μην κάνει, να μην ησυχάσει αυτή. Και μια κοπέλα αυτό η οποία. Έγινε στην Αθήνα. Ναι, και μια κοπέλα που είχε πρόβλημα, έτσι. Είχε πρόβλημα λοιπόν, η κοπέλα, μην τα λέμε. Είσαι μεγάλο σκουπίδι, δεν ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Ναι, είσαι μεγάλο σκουπίδι. Αυτό που έγραψε αυτό ο Βλάξ. Μεγάλο σκουπίδι. Γράψε. Εγώ δεν σου πω καλά το έκανε και εμένα δεν με πείραξε. Είναι φυσιολογικό και ένα φίλο του Άρη να πάει να δει τον Κούδα
ξέρω εγώ, σε τυπογραφία ή τον Τουρσουνίδη, λέμε ρε φίλε, να δει τον Κούδα με τη φανέλα. Λάθος, αλλά δεν με πειράζει, έτσι, λάθος. Θα πάει να γράψει Τούρκε, Μούρκε και ξέρω εγώ και το ένα και το άλλο. Αλλά να γράψεις ας πούμε για τα παιδιά που βγήκαν από τα Τέμπη, πρέπει να είσαι μεγάλο ζώο. Έτσι. Γιατί τους νεκρούς τους τιμούμε. Εντάξει, δεν τους πυλώνουμε. 30 χρόνια πέρασαν, Τάσο, λέει προς Θεού δηλαδή. Είσαι απαράδεκτος όποιος το πάνε. 30 χρόνια, ναι. Λέει, και εμένα ένα παραπάνω που υπογράφει με τη θρηλυκή θύρα από κάτω, ποιος είσαι εσύ ρε Καραγκιόζη που υπογράφεις. Ποιος είσαι ρε Βλάκα εσύ που υπογράφεις. Μας ρωτάς εμάς. Ρωτάς όλο τον κόσμο, όλο το λαό του ΠΑΟΚ αν συμφωνεί με σένα. Δηλαδή ένας Βλάκας βρέθηκε, οι δύο, οι τρεις ηλίθιοι, εντάξει, που κάναν όλο αυτό και σου λέω, δεν με πείραξε μέρα που μου τζόρισαν τα μούτρα του Γκάλι. Εντάξει, στο κάτω-κάτω Γκάλι πήγε στον Παναθηναϊκό και έπαιξε. Εντάξει. Δεν με πείραξε εμένα αυτό. Που εντάξει είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι αξιοσέβαστο, άσχετα να το γουστάρω. Γιατί έχω άσχημες μνήμες, να τα λέμε όλα. Οκ, okay, οπαδικά έχω άσχημες μνήμες από τον Γκάλι. Οκ. Okay. Ναι, το παραδέχομαι και έχω το θάρρος και να το λέω και δημόσια. Τι να κάνουμε, αφού αυτό ισχύει. Μερικοί το κρύβουν να πούμε. Αυτό, τι να κάνουμε. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πήγε στο Μουτζούρο ή στο γκράφιτι που είχε. Okay. Μεγάλη δουλειά. Τι γράφει ρε Βλάκα από κάτω και το όνομα τη κοπέλα που συγχωρέθηκε πει τόσα χρόνια. Δηλαδή, τι είσαι, ο πονηρός, ο έξυπνος και υπογράφεις κιόλας με τη θηλυκή θύρα. Άντε, κάνε μας τη χάρη, σοβαρευτείτε λίγο. Τι καράκιος λυκιά είναι αυτά. Έτσι, έτσι. Εντάξει, και να σου πω κάτι. Αν φορούσε τη φανέλα της Εθνικής, δεν θα γινόταν και τίποτα. Επειδή φορούσε τη φανέλα του Ατουάρ, ένας μπερδεμένος. Κατέρωθεν ηλίθιοι υπάρχουν. Ναι, άκουσε με. Δηλαδή, το είπα και εγώ πιστεύω και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟ και στον ΑΕΚ και στον Ηρακλή βλαμμένα παιδάκια υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κάθε ανόητος, ο κάθε άνθρωπος που έχει χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης, αρνητικό πρόσημο στο IQ του, ότι αντιπροσωπεύει όλες τις ομάδες. Όχι, άκουσα. Αυτό το είπα και εγώ στο σχολείο μου. Ούτε είπα, δεν μ' άρεσε βέβαια, και το Τζένεμι να μην έγραφε, δεν θα μ' άρεσε. Εντάξει. Αλλά εντάξει, το προσπερνάω αυτό, λέω, όπως λες και εσύ, άντε εντάξει, μπορεί να ξαναγίνει. Γράφεις και από κάτω, ρε σκουπίδι. Γράφεις Τζένι. Όπως τα άλλα, το μόνο που έκανες είναι να το δούνε ή δεν ξέρω αν ζουν κιόλας οι γονείς τις τέτοιες και να ταραχτούν. Είσαι μεγάλο ζώο. Ναι, μερικά ζώα που πάνε από το μνημείο των Τεμπών και λαιλατούν σημαίες και κασκόλ, εντάξει, και δεν σέβονται τη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών. Αυτό τώρα που έγινε με τον κύριο Αμυρίδη. Ναι, πες για αυτό, να τα λέμε λίγο όλα. Οι γραμμές να πω είναι ανοιχτές, έτσι, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Με τον Κώστα τον Αμυρίδη, ο οποίος βάζει πλάτη άλλη μια φορά και στηρίζει τον μπασκετικό ΠΑΟΚ με προσωπικά του έξοδα. Δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ ξέφυγε από τον Βούρκο και από την τρικυμία. Έκανε μια κίνηση, πλήρωσε κάποια χρήματα από την τσέπη του προς τιμή του ανθρώπου, ο οποίος ο Κώστας Αμυρίδης φιλοξενήθηκε στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 σήμερα και αναφέρθηκε για όλα τα ανοιχτά θέματα της ΚΑΕ. Και είπε: η κατάσταση είναι δύσκολη τα τελευταία 10 χρόνια. Περνάμε ένα εμπόδιο και λέμε βοήθα Παναγιά για το επόμενο. Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν μεσοβέζικες λύσεις, λίγο εγώ, λίγο κύριο Σαββίδης, λίγο όποιος μπορούσε. Φτάσαμε στο απροχώρητο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Έχουμε άμεσες ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν χθες. Εγώ, λέει ο άνθρωπος, ο κύριος Αμυρίδης, έβαλα κάποια χρήματα. Αν ο Ιβάν Σαββίδης δεν βοηθήσει, τότε το πρόβλημα παραμένει ως έχει. Σήμερα φύγαμε από τον γκρεμό. Αλλά μόνο για 15 με 20 μέρες φύγαμε από τον γκρεμό, λέει ο κύριος Αμυρίδης. Αν δεν υπάρχει βοήθεια από τον κύριο Σαββίδη, θα βρεθούμε ξανά στον γκρεμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να βρεθούν τα χρέη, να πληρωθούν τα χρέη, να βρεθούν χρήματα για να τρέξει η εταιρεία. Άρα το θέμα είναι να βρεθεί εκείνος που έχει το μαρούλι, τα λεφτά δηλαδή, τη διάθεση και την ενέργεια. Υπάρχει σε αυτή την πόλη. Έχει τη διάθεση και τα χρήματα να το κάνει. Μπήκαν παλαιότερα άνθρωποι στην ΚΑΕ που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Για να αντέξει ένας επιχειρηματίας, πρέπει να ξέρει τα χρήματα που μπορεί να βάλει. Αυτά ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ο κύριος Αμυρίδης, ο οποίος προς τιμή του και μπράβο του άλλη μια φορά στηρίζει το μπασκετικό τμήμα του ΠΑΟΚ με προσωπικά του έξοδα, με προσωπική του δουλειά και καλά κάνει. Αλλά δεν φτάνει αυτό, χρειάζεται και στήριξη από τον κόσμο. Να πούμε ότι τα διαρκεία στο μπάσκετ βγήκαν. Πρέπει ο κόσμος να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Πρέπει, όπως και στο ποδόσφαιρο, κάναμε sold out 22.000 διαρκείας, έτσι και στο μπάσκετ είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για στήριξη μέσω διαρκείας και όχι μόνο, για να μπορέσει αυτό το τμήμα να ξαναλειτουργήσει, να υπάρχει, να μην αφανιστεί. Γιατί υπάρχει, παιδιά, πραγματικά
πλέον θέμα επιβίωσης. Αυτά τα ολίγα. Έχουμε πάρα πολλά έχουμε να πούμε ακόμα. Κόσμο, έτσι. Ναι, α, έχουμε γραμμές. Πάμε στους φίλους στις γραμμές. 23-10-287-38 και γραμμές δικές σας. Λίγο χαλή βάλε, ρε. Μην είναι σκέτα τα μακαρόνια από κάτω. Βάλε λίγο κύμα. Μπράβο. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Αυτό. Έλα, φίλε. Τώρα για την Νόβα τι να πει κανείς. Θα απάντησε ο Γιωργάκης πολύ καλά, ο Γιώργης. Ναι. Τους είπε σε αυτούς τους καταχρεωμένους, αν θέλουν να παίρνουν και τα highlights του αγώνα μεγάλη Παοκάρα, θα πρέπει να πληρώνουν τούκου τον παρά. Εφάπαξ. Ναι, πώς το είπε. Εφάπαξ, ναι. Και όχι... Ναι. Όχι με δόσεις. Ναι. Όχι με κοτόβολος και όχι... Κάς να πληρώνε. Ναι, κάρε, καθεράκι. Κοίταξε λίγο. Το όνομά σου θύμισε μας. Χρήστο. Νομίζω ότι τώρα το απόγευμα βγήκε ένα δημοσίευμα ότι υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον του Ευάγγελου Μαρινάκη προς την Όβασπορ. Τώρα εξηγείται η σχετική ανακοίνωση. Εντάξει. Εγώ τα έχω με την κρατική τηλεόραση αυτή, όπως είπε και εσύ, την πολίτευση αυτή, την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ολυμπιακού. Γιατί περί την κυβέρνηση πρόκειται, Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, Νέα Δημοκρατία όμως μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν θα παίζει τώρα ο Άδωνης με το Μητσοτάκη, με το Δρακουμέλ. Κατάλαβες. Όταν με τη μία δεν σου κάνουν ούτε πρώτα, όταν υπάρχει προσυμφωνία για 7,5-8 εκατομμύρια και με τη μία δεν σου αναγνωρίζουν αυτή τη συνέχεια του κράτους, σε όλα τα άλλα υπάρχει συνέχεια του κράτους. Κανένα πρόβλημα, ρε φίλε, του στέλνει το μήνυμα. Του στέλνεις το μήνυμα και τους ξεφτιλίζεις από τη στιγμή που έχεις δική σου τηλεοπτική στέγη μέσω πλατφόρμας και δικό σου τηλεοπτικό σταθμό. Αυτό, άκου λίγο να καταλάβεις. Από τη στιγμή λοιπόν που είσαι η μόνη ομάδα που έχεις δικό σου τηλεοπτικό σταθμό και δική σου πλατφόρμα, τους έχεις γραμμένους στα παλιά σου τα παπούτσια. Αλλά ποιο είναι το ρεζουμέ? Όταν το 9 η ίδια αυτή Πασό και Νέα Δημοκρατία δώσαν 8,5-18 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό, πάλι σε χρόνια κρίσης και μνημονίων, 18 εκατομμύρια δώσαν στον Ολυμπιακό. Ναι. Και τώρα δηλαδή κοιτά να σώσουν... Εσύ τώρα τι περίμενες, ρε Χρήστο, δηλαδή, περίμενες κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό λοιπόν. Αυτά να τονίζει, Τάσο. Γι' αυτό λοιπόν. Αν με αφήσει, θα τα τονίσω, αλλά δεν είναι. Και θες να το συνδέσω τώρα με Θεοδωρίδηδες και με αυτό το έκτρωμα που παρουσιάστηκε εκεί στο. Πώς το λένε, εκεί στο. Ούτε στο Άμστερνταμ, ξέρω εγώ πώς το λένε. Στο Γιώχαν Κρόιφ Αρένα. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Τι να πω για αυτό το μεγάλο τον Πεκταρά, τέλος πάντων τον Γιώχαν το σπορεμένο. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έχει γίνει εκεί πέρα μέσα. Δεν μιλάτε τα τρία πέναλτι. Ας έδινε και τρίτο και τέταρτο, ό,τι έβλεπε μέσα στην περιοχή, ας το έδινε. Το 110-0. Κόκκινες κάρτες που δεν τις έβγαζε. Εντάξει, έχεις δίκιο. Που έκλεινε τα μάτια στον Ταλιαφίκο, στον ένα, στον άλλο. Εντάξει, μιλάμε για σφαγή, ρε φίλε, τώρα. Όλη η Ευρώπη το είπε. Που σέβαζε μέσα, δηλαδή μπροστά στα μάτια του. Σπρώχνει το Μάτος και πέναλτι δεν παίρνει ο Μάτος σε σπρώξιμο. Και το δεύτερο γκολ θεωρείται ως μη γενόμενο με την προκτικά που τον πετάει εκτός φάσης. Ολοκλήρωσε, έχει πολλές γραμμές, Χρήστο. Τι να ολοκληρώσω, αυτά είναι. Δηλαδή, αν τα συνδέσουμε όλα αυτά, όλο το πόλεμο αυτό που δέχεται και το πάμε μέσω UEFA, με Θεοδωρίδη, με γιο του Θεοδωρίδη και όλα αυτά, δεν θα βγει άκρη. Αυτά πρέπει να τονίσουμε το Ιωτάσος από εκεί πέρα. Όλο αυτό το πόλεμο που ακόμη δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Αδερφέ, δεν ξέρω αν ακούς, αλλά τα έχω πει καμιά 25 φορές. Επιτρέπεται η κυβέρνηση να μην δώσει συνέχεια στο προσύμφωνο που υπέγραψαν οι προηγούμενοι κυβέρνηση. Πού το είδες αυτό, ρε Τάσο? Και όμως γίνονται. Γίνονται, φίλε, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, έγινε τα σχόλια. Να σε καλά, Χριστό. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Εντάξει, ήθελα να μιλήσω μαζί σου ο φίλος. Εντάξει, ήθελα να πω. Αλλά τέλος πάντων. Αναφερόταν μόνο σε σένα, οπότε. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργος. Τι κάνετε? Νάτος. Γεια σου, Γιώργη. Εμφανίστε. Αδελφέ, ένα θα πω. Αυτή η κίνηση που έκανε σήμερα ο ΠΑΟΚ τα λοιπά, που το δημοσίευσε, είναι πάρα πολύ καλή. Πρέπει να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Είναι στο χέρι το δικό μας. Ναι, καλά. Δεν διαφωνώ. Έτσι. Μπράβο. Να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν ΠΑΟΚ. Και από εκεί και μετά, εγώ πιστεύω, αν δεν του βγει, αν ξέρω εγώ, πέσει ο σερβερ, όπως είπε και ο ανταποκριτής προηγουμένως στο 107,4 που άκουγα. Πώς λέγεται, Στεριάδης, πώς λέγεται. Ο Στέργιος, ο Αναστασιάδης. Αναστασιάδης, μπράβο, ναι. Ναι, εντάξει, θα προσπαθήσουν. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι το ταλιδάκι δεν είναι τίποτα. Είναι 13 παιχνίδια
στον πρώτο γύρο, συν 5 τα play-off. Mm-hmm. 18 παιχνίδια. Από τα γλυράκια να πάμε 90. Άντε να γίνει 100, 110. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν πληρώνεις την ΟΜΑ, πώς θα δίνεις τον μήνα ρεσιτάσιο, να πούμε. 30 φράγκα. Πόσο? 12-36, 30 φράγκα το μήνα. Κανα 40 το μίνιμουμ είναι, νομίζω. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ την έχω κόψει την ΟΜΑ εδώ και 5 χρόνια. Δεν με διαφέρει. Και εγώ δεν ξέρω, γιατί από τότε που πετάξαμε τους αποκωδικοποιητές εκείνη τη χρονιά δεν. Ναι, εσύ μιλάς για το 98, έτσι. Τότε, ναι, στο Βαφοπούλιο που ήταν εκεί, κοντά στη Τέρμα Ανθέων που ήταν εκεί πέρα. Εκεί πέρα είχαμε. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Δηλαδή, τι είναι πολλά τα λεφτά που θα δώσεις για να δεις ένα παιχνίδι. Το μόνο κακό είναι τα μαγαζιά. Πρόσεξε, πρόσεξε λίγο, Γιώργο. Η κάθε εταιρεία κοιτάει τα συμφέροντά της. Έτσι και η Nova Sport κοιτάει το δικό της συμφέρον σαν μια εταιρεία και τη δική της αξιολόγηση. Αλλά να υπάρχει μια λογική, παιδιά. Μιλάμε για την ομάδα που έχει το μεγαλύτερο budget, μιλάμε για την ομάδα η οποία τα τελευταία τρία χρόνια από τους έξι χώριους τίτλους έχει πάρει τους τέσσερις και τους δύο ξέρουμε πώς τους πήραν οι άλλες οι ομάδες. Εντάξει, μιλάμε την ομάδα η οποία είναι πρωταθλήτρια νταμπλόκος αίτητη. Μιλάμε ότι έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Μην μου πείτε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία τρία χρόνια έχει μεγαλύτερη τηλεθέαση από τον ΠΑΟΚ, θα είστε απαράδεκτοι. Και όλα αυτά η συγκεκριμένη εταιρεία αξιώνει τον Παναθηναϊκό με 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά που είπα για τον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή, τον ταμπλούχο, τον αίτητο, ο οποίος πήρε 4 τίτλους τα τελευταία 3 χρόνια από τους 6, το δίνει 4.900. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Δηλαδή στην ουσία σου λέει, σήκω και φύγε. Δεν σε θέλω. Και πόσο σου δίνει τα 4.900, όταν υπάρχει από την κρατική τηλεόραση 7,5 εκατομμύρια ευρώ και πολύ δικαιολογημένα. Άλλο να μου έλεγε 6,5, εντάξει να το καταλάβω, άλλο να μου έλεγε 6.800 κτλ. Ναι. Αλλά τώρα δεν το θέλετε έτσι. Δεν το γουστάρετε έτσι. Ωραία. Έλα εδώ Φαταούλ. Έλα εδώ Γατούλη. Που σε λένε Τιγράκο, που σε λένε. Έλα εδώ και εσύ Αφραγκούζε. 5 ευρώ θα δώσεις για άλλη στον ΠΑΟΚ. 5 ευρώ έτσι συμβολικά να σου σπάσω τα νεύρα. 5 ευρώ! Τι θες Γαβρε, τι θες Βάζελε, τι θες Χανουμάκι. Θες να δεις τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 5 ευρώ! Άμα θες, άμα δεν θα τα δώσεις, δεν θα το δεις. Θα πας σε ένα παοξί που έχει λάπτοπ και κομπιούτερ και θα πληρώσει αυτό το ταριλάκι να το δεις. Αν θα σε αφήσει να πάρεις καμιά κλειφτή ματιά. Με κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι, ναι, τους πρόλαβα. Τι θες, πάω Χαρίς, πάω Ολυμπιακός, πάω Παναθηναϊκός, πάω ΚΑΕΚ. 5 ευρώ όλοι. Αριανοί, Ολυμπιακοί, Αεξίδες, Παναθηναϊκοί. 5 ευρώ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα πληρώσετε για να το δείτε. Και καλά τους κάνει ο Ιβασαβίδης. Έχει ψυχή, έχει πνευμόνια, έχει καρύδια. Και του στέλνει το μήνυμα ότι εγώ δεν μασάω, κύριε. Έχω το λαό μου μαζί μου. Εγώ είμαι ο πρωθυπουργός στη Βόρεια Ελλάδα. Σηκώνω το χέρι μου και έχω το λαό μαζί. 5-5 θα τα πάρουμε τα φραγκάκια. 100.000 να έχει που εγώ πιστεύω ότι θα τις έχει. 100.000 να μπουν μέσα και να το δούνε. Είναι μια 500 από ένα μάτς. Εντάξει, βάλτε τα 13 επί 500 που μπορεί να είναι και 200.000. Θα πάει επί δύο. Είναι 7,5 χαρτιά. Άντε γεια σας. Άντε γεια σας. Έχω γραμμένους εκεί που δεν πιάνει μελάνη τους, λέει ο Ιβάναρος. Και καλά τους ξηγέται. Και είναι ο μόνος που τους έχει πουλήσει τρέλα και τους πουλάει και μαγκιά μέσα στα μούτρα τους, στο κατεστημένο αυτό γκέτο του ΠΟΚ και των Αθηνών, που όλοι ξέρουμε ποιος είναι από πίσω και τους υποστηρίζει, που τους πετάει τα 5 εκατομμύρια και τα 7 εκατομμύρια στα μούτρα και τους λέει: εγώ είμαι αυτόνομος, έχω τον κόσμο και το λαό μου που με στηρίζει. Άντε γεια σας. Με κατάλαβες. Έτσι, ναι. Είναι αυτός ο οποίος τους πλήρωνε, να πούμε, με τη χορηγία της ουρωτής και να δείχνουν. Και ο ακατανόμαστος δεν έβαζε, να πούμε, τη ουρωτή, να πούμε, τότε που ήταν να βγει συνέντευξη τύπου να μιλήσουν. Δεν πειράζει. Θυμάστε. Δεν την έβαλε, αλλά την ήπιε τη ουρωτή. Ακριβώς. Για να γονέψει. Έτσι. Τους πρόλαβε, γιατί και ο Φαταούλ έχει κάνει κανάλι και και αυτός εκεί θα πάει στο τέλος, γιατί δεν θα του βγουν τα ζάρια. 100% δεν θα του βγουν τα ζάρια. Υπάρχει δημοσίευμα ότι ο κύριος Μαρινάκης ενδιαφέρεται. Εννοείται. Για τον Nova Sport. Εννοείται. Κλείνω να μιλήσουν και άλλοι. Γεια σου, Γιώργη, να είσαι καλά. Να σε καλά. Για, για. 23, 10, 2, 87 και 38, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ. Παρέτσα μέχρι και τις 10. FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, αποστολή στο 54526. Για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούτε. Καλησπέρα. Χαίρετε, Γιώργος πάω Ολλανδία. Γεια σου, πού είσαι εσύ ρε. Καλωσορίσατε πίσω, πού είμαστε. Εντάξει, καλοκαίρια, στην Ελλάδα. Είμαστε. Γεια σου ρε Γιώργη, από εκεί. Είσαι καλά. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Καταρχήν είμαι και εγώ απόλυτα σύμφωνος με αυτή την καινοτομία της ΠΑΕΠΑΟΚ. Γιατί ούτως ή άλλως εγώ πλήρωνα τα παιχνίδια πέρσι, θυμάσαι που σας το έλεγα, ναι. Στην πιλωτική μορφή.
Και εντάξει, φαντάζω τώρα πιλωτική μορφή και ήταν τέλεια. Χωρίς καμία διακοπή, με άψογη εικόνα και ήχο. Οπότε είμαι απόλυτα σύμφωνος. Και όχι είμαι απόλυτα μόνο σύμφωνος. Είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος. Και αύριο με το που θα ξυπνήσω, η πρώτη μου δουλειά θα είναι να μπω να κλείσω τον αγώνα. Είναι ένα από τα πρώτα που κάνω. Γιατί την διαδικασία την έχω έτοιμη εγώ. Γιατί έχω και account έτοιμο και το PayPal. Έχω, οπότε για μένα κοστίζει γύρω στα 15 δευτερόλεπτα για να το κλείσω το παιχνίδι. Πάμε παρακάτω. Δύο θέματα θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικά. Ναι, σ' ακούσω. Γιατί σήμερα το απόγευμα βάλθηκαν οι παραγωγοί των Αθηνών, γιατί ξέρεις, σου ακούω εγώ πάρω κλίμα, να χλεβάζουν αυτή την κίνηση, να υποτιμούν αυτή την κίνηση και μάλιστα να λένε ότι βάσει των μετρήσεων κτλ. Καλώς ο Παναθηναϊκός πήρε τα 5,5 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ 4,900, γιατί αυτά πήρε και μάλιστα και πολλά του είναι με βάση τον κόσμο που έχει, ναι, και πολλά τέτοια μάλιστα. Λοιπόν, ηρωνία στην ηρωνία, λοιπόν, επειδή μιλάνε για αριθμούς και αυτοί μιλάνε με αριθμούς από αναλύσεις οι οποίες ξέρεις κάνουν κάποιοι και λένε πώς είστε εσείς, πώς είστε εσείς, εδώ υπάρχουν και κάποιοι αριθμοί οι οποίοι είναι επίσημοι και δείχνουν, γιατί είπα ΠΑΟΚ δεν είναι χαζί για να το κάνει αυτό το πράγμα, ξέρει τι κάνει, και δείχνουν την απόλυτη πραγματικότητα. Λοιπόν, προς ενημέρωση και δική σας και του κοινού σας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις πυλώνες διαδικτυακές, οι οποίες δείχνουν πολλά πράγματα. Facebook, Instagram, YouTube. Ας βάλω και τον Άρη μέσα για να κάνουμε τις συγκρίσεις, για να μην θεωρεί ότι ο Ντρούλικ τον βγάζω απ' έξω. Ναι. Λοιπόν, και οι πέντε ομάδες έχουν official κανάλια και στα τρία αυτά μέσα. Official, έτσι. Είναι από τις ομάδες, δεν είναι το άνοιξα εγώ και εσύ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα κανάλια έχουν συνδρομητές, η οποία βέβαια είναι δωρεάν, αλλά είναι συνδρομητές. Δεν μιλάω για like ή για παρακολούθηση ή για dislike, μιλάω για συνδρομητές. Εγγεγραμμένοι συνδρομητές. Εγγεγραμμένους συνδρομητές, για να ξεκαθαρίσω, γιατί μπερδεύουν άλλοι με τα like που λένε, τα like τα μπερδεύουν. Λοιπόν, για προσενημέρωση λοιπόν, να τους ενημερώσω το εξής. Ο ΠΑΟΚ από αυτά τα τρία προηγείται σε ένα, είναι πρώτος στο YouTube. Στα άλλα δύο είναι δεύτερος, πρώτος είναι Ολυμπιακός. Οι αριθμοί είναι αδίστακτοι, κύριοι παραγωγοί, προπαγανδιστές των Αθηνών, των καλών τεχνών, δημοσιογράφοι. Και προς ενημέρωση και δική σας και του κοινού σας. Μάλιστα. YouTube, official channel PAOK, 112.840 συνδρομητές. Ολυμπιακός, 109.000 και κάτι, 577 συνδρομητές, κάπου εκεί. Λοιπόν, ΑΕΚ, 44.000 και κάτι ψηλά. Παναθηναϊκός, 31.000 και κάτι ψηλά. Στο διατάφτα, Άρης, γιατί έχει άλλες γραμμές. Άρης 10, όχι, είναι σημαντικό να τα ακούσετε. 10.000 και κάτι ψηλά. Μάλιστα. Instagram, Ολυμπιακός 309.000, ΠΑΟΚ 209.000, ΑΕΚ 144.000, Παναθηναϊκός 104.000, Άρης 38.000. Μάλιστα. Facebook, 1 εκατομμύριο Ολυμπιακός, 600.000 ο ΠΑΟΚ, από 200 και κάτι ΑΕΚ Παναθηναϊκός, 70.000 ο Άρης. Μάλιστα. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτά τα νούμερα, τα οποία φοβούνται να τα πούν οι παραγωγοί των Αθηνών, γιατί εγώ έστελα μηνύματα να τους τα λέω, δέστε τα λίγο, και δεν ανέφεραν τα μηνύματά μου. Δεν τα λέγανε. Σιγά μην τα λέγανε. Αυτό είναι η απόλυτη προπαγάνδα. Λοιπόν, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, κύριοι. Η ΠΑΕΠΑΟ ξέρει πολύ καλά τι κάνει αυτή τη στιγμή. Όταν μόνο στα φιλικά είχε 1.300.000 πώς το λένε, θεατές, εκδιάσεις αγώνων δηλαδή, ξέρει πολύ καλά τι κάνει η ΠΑΕΠΑΟ. Και πάω και στο τελευταίο θέμα και ένα λεπτάκι για την Νόβα. Η Νόβα τι κάνετε τώρα, ξέρετε τι κάνει. Η Νόβα, επειδή δεν μπορεί να συγκρατήσει πλέον 4 μεγάλα συμβόλαια, τι κάνει. Κάνει τη στρατηγική της αντίθετης εισρωής χρημάτων. Σου λέει να συσπυρώσω τους 3 των Αθηνών, να κερδίσω τους περισσότερους συνδρομητές από εδώ, για να τους φέρω στα ίσια με αυτούς που θα χάσω από τον ΠΑΟ. Αυτό κάνει η Νόβα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν μπορεί να κρατήσει 4 μεγάλα συμβόλαια. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και σου λέει ποιο να βάλω απέναντι, πληθυσμιακά και τοποθεσιακά, ο ΠΑΟΚ είναι μόνος του. Ας συσπυρώσω τους 3 των Αθηνών. Αυτό κάνει η Νόβα. Αν πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει, ας χάσει το μεγάλο ποσοστό εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Όχι μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, πάντως όλη την Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Ιδίως μετά την κατάκτηση του Νταμπλ και των τελευταίων 4 τίτλων τα τελευταία 3 χρόνια.
έχει κάνει εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, ας χάσει λοιπόν τη συνδρομή, να κάνει την προστοαφαίρεση της, τους συνδρομητές να κάνει την προστοαφαίρεση της η Νόβα και ας έρθουμε να τα πούμε μετά. Κανένα πρόβλημα. Ξέρεις γιατί στο λέω. Ξέρεις γιατί στο λέω. Ναι. Γιατί κάτω στην Αθήνα είναι χορτάτος ο κόσμος από τίτλους. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ήρθε ένα πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια και ήρθε ένα double πέρσι. Σε όλη την ιστορία της Θεσσαλονίκης ποδοσφαιρικά. Είναι όμως και λυσσασμένος να βλέπει να μην παίρνουν άλλοι τίτλους. Είναι και αυτό μαζί. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάει να κάνει εγγραφή ο Αθηναίος για να μην βλέπει να παίρνει τίτλους ο ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Ενώ ο ΠΑΟΚΣΙΣ αν ήταν στην Νόβα η ομάδα, θα είχε την, να μην το πω τέλος πάντων, το φτιάξιμο ρε παιδί μου να το βλέπει συνέχεια. Με κατάλαβες τι θέλω να πω. Αλλά και η Νόβα γιατί έβγαλε αυτή την επιθετική τέτοια στιγμή στον ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνετε γιατί. Για να συστηρώσει τους τρεις των Αθηνών για να κάνει περισσότερους συνδρομητές από εκεί. Δεν το καταλάβατε. Συσπήρωση προσπαθεί να κάνει από τους τρεις εκεί. Σου λέει να κερδίσω το χάσιμο από αυτούς εδώ πέρα που τα χάσω από τον ΠΑΟΚ να το πάρω από εδώ. Έγινε Γιώργο. Και η Νόβα το παιχνίδι της κάνει. Τι νομίζω ότι κάνει. Λοιπόν έτσι. Έγινε, να είστε καλά. Να είστε καλά ρε φίλε. Ωραία, σημαντικά στοιχεία μας έδωσε ο φίλος. Εγώ να πω κάτι βέβαια. Ναι. 23, 10, 2, 87 και 3. Έχουμε φίλο μετά θέλω, θα ξαναπώ αυτό. Ναι. Ναι, ναι. Πάμε στο φίλο μετά θα σχολιάσω. Καλησπέρα. Έλα φίλε μου εσύ. Έλα φίλε στον αέρα είσαι. Ακούγεται. Ακούγεται ήχος, αλλά δεν ακούγεται φωνή. Άφησε το τηλέφωνο, φίλε. Έλα, φίλε. Δεν πειράζει, ξαναπάρει. 23-10. Λοιπόν, 287 και 3 λέω, ξανά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δυστυχώς δεν θέλουν κάποιοι, όπως δεν θέλουν να υπάρχει ποδόσφαιρο έτσι στην Ελλάδα, δεν τους ενδιαφέρει και πολύ να υπάρχει έτσι ισότιμο και ισόνομο. Είναι πολύ απλά. Κύριοι, ξανά το ίδιο λέω, δεν είμαι ούτε πιο έξυπνος. Παίρνω λίγο μια ιδέα από το πώς χειρίζονται τα τηλεοπτικά στην Αγγλία και την προσαρμόζει στην ελληνική πραγματικότητα. Κύριε, έχω ένα αυτό το προϊόν, ένα της πλάκας προϊόν βέβαια είναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτό το προϊόν έχουμε. Ποιοι ενδιαφέρονται κλειστούς φακέλους σε ένα τέτοιο. Λοιπόν, φαίνεται τους φακέλους. Πώς λέγεται ρε το τέτοιο, Super League, πώς λέγεται, ούτε ξέρω. Super League, ναι. Ποιος είναι και ο αυτός της ΑΕΚ, ο τέτοιος, δεν το θυμάμαι το όνομά του. Λοιπόν, έχουμε αυτό το προϊόν, ρε φίλε, το πουλάμε κλειστούς φακέλους, προσφορές. Δέχομαι προσφορές. Έρχονται τρεις προσφορές. Ξέρω εγώ, αφού δεν θέλει η Νόβα, δεν θέλει. Έρχονται τρεις προσφορές. Διαλέγω τη μεγαλύτερη. Αναλογικά δίνω τα λεφτά στην αρχή της χρονιάς, δίνω από 100 ευρώ σε όλες τις ομάδες και ανάλογα μετά, πρόσεξε, με τα πόσα παιχνίδια δείχνω, θα πάρουν και οι ομάδες τα λεφτά και ανάλογα και την τηλεθέαση που έχουν. Τώρα διότι... εδώ είναι μεγάλη ξεφτύλα. Πρόσεξε. Να σου δώσουμε ένα λεπτό. Ναι, πάει ο ΠΑΟΚ, είναι α πούμε τώρα. Α τον ΠΑΟΚ. Πάει ο Βόλος, ρε παιδί μου, πάει για πρωτάθλημα, έγινε το θαύμα. Δεν θα δείξει περισσότερα μας του Βόλου. Δεν θα δείξει το. Δηλαδή από τα 15 στην έδρα του και τα 15 εκτός 30, δεν θα δείξει 20 του Βόλου. Αν πάει για πρωτάθλημα. Λοιπόν, θα πάρεις ανάλογα με τα παιχνίδια που δείχνεις και την τηλεθέαση, αναλογικά περισσότερα. Έτσι είναι. Δηλαδή είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Τώρα, τα YouTube και αυτά να μην τα λέμε. Δηλαδή ο φίλος. Ποιος ήταν, γιατί δεν άκουσα, ήμουν έξω. Ο Γιώργος. Δηλαδή ο Γιώργος μας είπε με λίγα λόγια ότι έχει ο ΠΑΟΚ περισσότερο κόσμο από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Δεν σου είπα αυτό. Δεν το πρόσεξε, είπε. Ναι. Μόνο στο YouTube είπε ότι ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε τον Ολυμπιακό κατά 3.000. 112 είχε ο ΠΑΟΚ, 109 ο Ολυμπιακός. Στο Instagram είπε 1.600.000 ο ΠΑΟΚ κτλ. Ωραία. Και στο Facebook. Εγώ λέω είναι τόσο απλά τα πράγματα, τα κάνουμε μόνοι μας πολύπλοκα. Αυτό που σου είπα δεν είναι δίκαιο τώρα, συγγνώμη. Δεν είμαι ούτε. Δεν έχω βγάλει κανένα πανεπιστήμιο. Εσύ το είπες. Έτσι. Και εν μέρη. Εγώ το σκέφτομαι και εσύ σημείο, και δεν μπορούμε αυτοί να το σκεφτούν τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Αυτό το βλέπουν πολύ διαφορετικά. Τι θα πει διαφορετικά. Ισοτιμία και ισονομία δεν θέλουν. Υποτίθεται. Υποτίθεται. Δεν θέλουν. Με νούμερα στατιστικά. Ναι. Εγώ παρότι είμαι, το ξαναλέω, αντιπαοξής, δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να παίρνει. Έχω φίλους Παναθηναϊκούς στην Αθήνα αδελφικούς. Δεν γίνεται αυτός ο Παναθηναϊκός να παίρνει 5,5 και άλλες τον ΠΑΟΚ 5. Είναι η αλήθεια, συγγνώμη. 4,900. Όσο είναι. Ναι. Δεν μπορεί ο Άρης να παίρνει 2 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός 4,5 στην ΕΡΤ και ο Άρης να κάνει μεγαλύτερε τηλεθεάσει από τον Παναθηναϊκό. Ούτε μεγαλύτερο λέω ότι είναι ο Άρης από τον Παναθηναϊκό, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει λίγο καλύτερο προϊόν από τον Παναθηναϊκό. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μιλάω εγώ για την τελευταία τριετία. Έχει πάρει 4 τίτλους από τους 6 που διακυβεύονται στον ελληνικό χώρο. Καλά. 3 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα. Δεν είναι 6, δεν κάνει.
Τα τέσσερα τα πήρε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ. Είναι ο προσινός πρωταθλητής, ο περσινός κυπελλούχος, ο ταμπλούχος, αίτητος τερμάτισε το πρωτάθλημα. Εντάξει, έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Ωραία. Πουλάει περισσότερο, θεωρώ, τουλάχιστον την τελευταία τριετία, από ό,τι πουλάει ο ακέφαλος, ανύπαρκτος Παναθηναϊκός. Και εντάξει, και σου κάνουν για σπάσιμο τώρα επίτηδες και σου λέει στην ουσία η Νόβα, σήκω και φύγε από μένα. Ναι. Και σε πουλάει και τρέλα. Ούτε... Αλλά δεν υπολόγισαν στην αντίδραση του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος στην ουσία τους πετάει τα 4.900 στα μούτρα και τους λέει: εγώ σας έχω γραμμένους στα παλιά μου τα παπούτσια. Εγώ έχω τον κόσμο μου από πίσω. Έχω και μια πλατφόρμα που έχω δημιουργήσει. Να ολοκληρώσω. Έχω μια πλατφόρμα που έχω δημιουργήσει, το PAOK TV. Και αν δεν γουστάρω και εκεί, και δεν γουστάρω να δώσω και το ταλεράκι ο λαός μου, έτσι, θα σας βάλω και στο Open να παίζει τον PAOK. Πανελλήνιας ευέλειας. Με κατάλαβες, αλλά μέσος πλήσαφος τι τους κάνει τώρα. Σου λέει: τι θες, ρε PAOK Ολυμπιακός. Θα πληρώσεις, ρε γάβρε, 5 ευρώ να δεις τον PAOK Ολυμπιακός. Θα πληρώσεις, ρε χανούμι, να πληρώσεις τον PAOK 5 ευρώ και εσύ, ρε βάζελε. Θα πληρώσετε όλοι 5 ευρώ για τον PAOK. Αυτό το μήνυμα του στέλνει. Γιατί τους έδωσε χορηγία της Σουρωτή τα 5 εκατομμύρια στη Super League. Αλλά εντάξει, δεν ξηγούνται καλά οι άλλοι. Οι άλλοι κάνουν τον πόλεμο, δηλαδή, ιδίως μετά την αλλαγή κυβέρνησης. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ωραία. Εντάξει, προσπαθούν να κάνουν δώρο τώρα, θα κάνουν την όβαση προς τον στο Φαταούλ, η οποία έχει 300-350 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Και ξέρεις ποια τράπεζα, σε ποια τράπεζα είναι χρεωμένη. Ξέρετε σε ποια τράπεζα είναι χρεωμένη η Νόβα Σπορέ. Ξέρετε. Στην τράπεζα Πειραιός. Όταν σου έλεγα εγώ. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Μετά απορείτε γιατί έβγαλε ανακοίνωση η Νόβα και είναι επιθετική προς τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και γιατί υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες διακοπές συμβολέων από ΠΑΟΞΥΔΙΣ προς την Νόβα. Καλά κάνουνε. Ωραία. Όταν... Εσείς το αποφασίσατε εκεί στην Νόβα οι υπεύθυνοι και εσύ που αποφάσισες να βγάλεις αυτή την. Την απίθανη ανακοίνωση η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ κοροϊδεύει τον ΠΑΟΚ. Τι θέλεις να πεις? Το ξέχασα, είσαι ποταμός, τι να πω. Δεν γίνεται, ρε φίλε, εδώ αγανάκτησες εσύ. Σου λέω, εγώ αγανάκτησα γιατί αυτό που σκέφτηκα δεν είμαι ούτε στο Κέμπριτζ σπούδασα, δεν σπούδασα έτσι κι αλλιώς. Γυμνάσιο, λύκειο έβγαλα. Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Δεν θέλουν, δεν φαίνεται. Δεν θέλουν κάποιοι, όχι κάποιοι, είναι φως φανάρι. Άμα θέλανε να φτιάξουν το ποδόσφαιρο, είναι πολύ εύκολο για μένα. Αυτά είναι εύκολα προβλήματα. Δεν θέλουν. Αλλά να μην λέμε, ας πούμε, σε κάποια διαφωνούσα από τους φίλους, εντάξει, επειδή ήταν και ζήτημα δικό σας και εναντίον του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, δεν ήθελα να πω, ας πούμε. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά και απ' την άλλη, να μην το ξεχυλώνουμε. Για όσον αφορά τον κόσμο, ούτε να λέμε για συνέχεια κυβερνήσεων, γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση κόλος και βραγή με τον ΠΑΟΚ ήταν, εντάξει. Να μην τα λέμε. Ναι. Όντως, αυτοί τώρα φαίνεται ότι είναι με τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι είναι με τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι είναι με τον Ολυμπιακό. Αλλά και η προηγούμενη ήταν μαζί σου. Άλλο θέλω να δεν πω. Έχει συνέχεια. Με όλους ήταν οι προηγούμενοι. Ένα λεπτό. Λέει δεν έχει συνέχεια. Και αν ήθελε δηλαδή ο άλλος να σου δώσουν 50 εκατομμύρια, έπρεπε να υπάρχει συνέχεια. Τι είναι αυτό δηλαδή, το λογική είναι αυτή. Δεν είναι λογική αυτή που λες. Πώς λέει δεν έχει συνέχεια. Λέει 10 μέρες πριν χάσουν την κυβέρνηση, δεν γίνεται. Να μία, λέμε όλα. Άκουσε με λίγο. Δεν υπάρχει. Μια πρόταση 7,5 εκατομμυρίων ευρώ ναι. που ήταν πολύ κατώτερη από αυτή που έπαιρνε ο Ολυμπιακός παλαιότερα, πιο παλιά χρόνια. Ναι. Πολύ πιο πίσω χρόνια. Πιο παλιά, Παχιώνα Γελάδων. Είχε πάρει κοντά στα 8,5 ευρώ. Πιο πίσω χρόνια. Ναι, Παχιώνα ναι. Γελάδων όμως. Όχι ναι. κρίση. Ναι, αλλά ήταν ο πρωταθλητής, ήταν ο ταμπλούχος. Ναι. Και δίκαια τα έπαιρνε. Δεν είχε. Πολλά ήταν και τότε. Πολλά ήταν και τότε. Ναι, αλλά τότε δεν χοροπηδούσε. Πολλά ήταν και τότε. Τώρα πολλά ήταν και όλοι. Τότε, γι' αυτό το προϊόν επειδή πολλά είναι. Ο ΠΑΟΚ, άμα άλλο σου λέω, λέει, δεν θυμάμαι ποιος φίλος το είπε από τους δύο, λέει, ναι. δεν γίνεται λέει, να μην έχει συνέχεια. Δηλαδή και άμα έδινε 50 εκατομμύρια να μην έχει συνέχεια, να τα δεχτεί ο επόμενος. Τι λες ρε φίλε, σοβαρά. Που λες που είναι υπερβολή. Ναι, μα δεν μπορεί να μην έχει συνέχεια. Λέει. Πρόσεξε λίγο για να καταλάβεις και πάμε στις γραμμές. Ναι. Έχει δύο γραμμές. Λοιπόν, άλλο να μου πει η ΕΡΤ, η Nova Sport, τι σε έδωσε η ΕΡΤ 7,5, οκ, δεν γίνεται φίλε 7,5. Θα σου δώσω 600. Ναι, αυτό έχει ένα δίκιο. Και άλλο να σου πει. Πόσο έδινε η ΕΡΤ? Πόσο έδινε η ΕΡΤ? Κάτσε λίγο. Και άλλο να σου πει πάρε 4.900 και το βάζει εδώ 5.5. Ναι, α, δεν σου είπε η ΕΡΤ όμως τόσο. Με κατάλαβες? Ναι. Πόσο σου είπε, δεν ξέρω πόσο. Δεν ξέρω, αυτά είναι δικά σας. Δεν είπε. Δεν ξέρω. Πάμε δηλαδή, γραμμές. Από τα 7 πόσο σε έριχνε? 8 μάλλον. Πάμε γραμμές. Πάμε, πάμε. 30% κούρεμα ήθελαν. Όχι, ρε, αυτό είναι σε αυτούς που σε εμάς που έχουν υπογράψει. Σε όλους ήταν. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σου. Λοιπόν, μεγάλο μπάχαλο με τα τηλεοπτικά. Ναι ρε φίλε, χαμός να πω. Νοστή φωνή. Χαμός γίνεται με τα τηλεοπτικά, αλλά
Οι Αθηναίοι έχουν ένα ατού, παιδιά. Είναι 6 εκατομμύρια. Σωστό. Μπορεί να μην πάνε στο γήπεδο. Ναι. Πάντως ούτε Παοξίδης είναι ούτε Αριανή. Ούτε Ρακλήτης. Είναι από τις ομάδες και κάτω. Ωραία. Άρα το έχει... μεγάλο θερατολόγιο είναι εκεί. Ωραία. Τότε γιατί εκπέμπει, γιατί εκπέμπει η Νόβα Σπορ και στη Βόρεια Ελλάδα τότε. Α σου κρατήσει εκεί πέρα. Ένα κλειστό κύκλωμα και τελειώνει. Εκπέμπει να εκπέμπει. Όχι, δεν εκπέμπει να εκπέμπει, φιλαράκι. Εκπέμπει γιατί κονομάει, φιλαράκι. Εκπέμπει γιατί κονομάει, φιλαράκι. Εντάξει. Πρέπει όλοι θέλουν να οικονομήσουν. Γιατί ο Πακ τι θέλει, να μπει μέσα. Καλά. Και αυτό θέλει να βγάλει χρήματα. Εννοείται. Ψάχνουν όλοι τον τρόπο πώ. Εννοείται. Δηλαδή εσύ τι θέλεις, δηλαδή, ο Σαββίδης τι θες, μόνο να χώνει, δεν πρέπει να παίρνει κιόλα για να χώνει. Φυσικά θέλει να βγάλει ο Σαββίδης, τότε... τι θα χώνει, θα χώνει, θα τότε πώς θα γίνει. Δεν γίνεται αυτό το κάποια πράγμα. Κάποια στιγμή θα στερέψει το κιούπι και θα πει αντεγιά. Δεν γίνεται, πρέπει να παίρνει λοιπόν, για να χώνει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά, πάντως είναι πρόβλημα και για τις μικρές ομάδες, οι οποίες δεν θα μπορούν να επιβιώσουν. Πώς θα επιβιώσουν. Σωστά μιλάς. Τώρα σωστά μιλάς, βέβαια. Είναι πρόβλημα, είναι δύσκολο. Δεν ξέρω τι να κάνουν. Όλοι προσπαθούν από αυτή την πίτα. Αλλά κοίταξε να δείτε. Για μένα αυτό το κρατικό ΜΕΡΤ και τέτοιο πρέπει να τελειώνει, παιδιά. Τέλος. Όλοι ιδιωτικά κάνουν. Τελείωσε. Ό,τι προσφορά πάρει ο καθένας. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Πάντως είναι πρόβλημα. Τώρα θα το κουκουλώσουν, θα τα αφήσουν να ρολάρει. Γιατί έχουμε δύο αγωνιστικές. Και έχουμε μετά 15 μέρες διακοπή του πρωταθλήματος. Και αν είναι να γίνει για μένα κάτι. Θα γίνει πάνω στη διακοπή του πρωταθλήματος. Τώρα, τι να γίνει δηλαδή, εννοεί στη διακοπή, άμα ξεκινήσουν και τα δείχνουν τα μάτια, τι να γίνει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα μετά. Δεν ξέρω τι συνεννοείς μπορούν να γίνουν και αν μπορέσουν να τα βρουν οι ομάδες και τι θα βρουν και πώς θα γίνει και πώς δεν θα γίνει, ρε παιδί μου. Αν ο ΠΑΟΚ εκπέμπει έτσι, αν το πει και ο Ολυμπιακός αύριο μεθαύριο ή πάει ο ΠΑΟΚ στο Open, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως είναι πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Και ένας ας πούμε εντάξει τώρα εκπέμπεις έτσι ή θα το κάνεις αλλιώς. Θα δει ένας στο μάτι παιδί μου άλλος που δεν ξέρει από αυτά τα πράγματα. Είναι μπέρδεμα σε λέω. Τον Άρη θα το δείξει, αυτούς που έχει, θα τα δείξει τα παιχνίδια. Θα τα δείξει. Η ΕΡΤ το δείχνει νομίζω. Η Νόβα έχει, θα δείξει τίποτα η Νόβα. Από τον Άρη. Όχι από τον Άρη. Από μέχρι πριν, α πούμε την αλήθεια, μέχρι πριν λίγο μία-δύο μέρες λέγανε ότι μία σύμπραξη ΕΡΤ και Νόβα λέγανε. Αλλά δεν φαίνεται να βάγιζε γι' αυτό. Τι να σου πω. Οπότε η κατάσταση θα συρθεί για μένα άλλες 15 μέρες. Ναι. Ο καθένας θα κάνει το δικό του, ας πούμε. Κάνει να βρεθεί λύση, θα βρεθεί μετά. Εγώ βλέπω φιλαράκι και με Τσίπρα είχε πρόβλημα το τηλεοπτικά και με Μητσοτάκη τώρα που θέλατε Μητσοτάκη περισσότεροι. Μητσοτάκης είναι, είναι πιο χειρότερα τα πράγματα. Τι είναι πιο σκληρό. Ποιο αυτό που χαιρετάει τι κούκλε στη Τιμισκή. Άσε με ρε φίλε να πούμε. Άσε με ρε φίλε πιο σκληρό να πούμε. Θα δείξει, θα δείξει. Ναι, αγόρι μου. Ναι, ναι, καλά. Καλά, τα πούμε σε καμιά τριετία να μου τα πεις αυτά. Δεν μας είπες, αν και γνωστή η φωνή σου, δεν μας είπες το όνομα. Εγώ αυτό. Έλα, Νίκο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ξέρω, φυσικά είναι όπως είπε και ο Τάσος, είναι ιδιωτικές εταιρείες. Θέλω να μας πούνε, εγώ το ρωτάω από την πρώτη μέρα που κάναμε εδώ εκπομπή, ποιο είναι αυτές οι εταιρείες να μας πούνε. Ποιο είναι το σκεπτικό που δίνουν τις προσφορές. Να πει όπως είπες εσύ, είναι 6 εκατομμύρια φίλε μου η Ελλάδα, ή συγγνώμη η Αθήνα, εδώ είναι το ψωμί, το πολύ ο κόσμος, εγώ κρίνω ότι εδώ. Έτσι, να βγουν να μου το πούνε. Δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός, να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός ο τωρινός δυστυχώς είναι τεράστιο brand name, είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκός τώρα. Όλες οι ομάδες δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε αγωνιστικά, δεν υπάρχει. Άρα το δίνουμε για το brand name. Για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν δείχνει να ενδιαφέρεται ούτε καν στο γήπεδο. Γιατί το δίνει 5,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ βρίσκεται, στην καλύτερη περίοδο της ιστορίας του. Έρχεται μια προκλητική προσφορά και ακόμα μια πιο προκλητική ανακοίνωση, η οποία σου στέλνει μήνυμα στην ουσία, φίλε Γιώργο. Ναι, κοίταξε να δεις όμως, η Νόβα δεν το μετράει. Η κάθε Νόβα δεν το μετράει έτσι. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, τι κάνει η Νόβα. Εγώ η έχω μια ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία. Και λέει, πόσο αποκωδικοποιητές έχω ρε κάτω, πόσο έχω πάνω, πόσους έχω, αυτό. Δίνω αυτό. Πολύ ωραία τα λες. Και έτσι λοιπόν και η ανάλογη ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία γυρνάει και λέει, κύριε, εμένα δεν με συμφέρει γι' αυτό και γι' αυτό και για αυτό τον λόγο. Έτσι. Σωστό. Και εφόσον υπάρχει, να πούμε, και εναλλακτική λύση, θα την κάνω. Και να σου πω και κάτι. Ναι, όχι, δεν έχει άλλο. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ πιο μπροστά από όλους σε αυτό το τομέα. Και στα τηλεοπτικά. Εντάξει. Έχει μία πλατφόρμα δική του, το ΠΑΟΚ TV, και έχει και ένα κανάλι ο ιδιοκτήτης δικό του.
Πανελλήνιας Εβέλεια στο Open. Άρα λοιπόν σε λίγο καιρό δεν θα έχει κούτρα πουθενά μας. Και γιατί να πληρώνω ρε φίλε την Nova και να μην μου κάνει ένα πακέτο εμένα το PAOK TV αντί για 40 ξέρω εγώ 50 που δίνω το μήνα στην Nova, να δίνω 15-20 στο PAOK TV και να έχω το PAOK, να πηγαίνουν τα λεφτά στο PAOK. Δεν το κατάλαβα. Άμα μπλέξεις αυτή τη διαδικασία όμως, αντίστοιχα και ο PAOK θα παίζει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, θα σου πούν και αυτοί, ρίξε και εσύ τώρα ένα τάλιρο. Δεν το ξεκίνησε ο PAOK, αντάση μου, δεν το ξεκίνησε ο PAOK την πρόκληση. Ούτε τον πόλεμο, ούτε τον πόλεμο το ξεκινάει ο ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, μερικοί για να κάνουν τα χατήρια κάποιον προσπαθούν, εντάξει, με δόλιους τρόπους και γνωστούς επιστημονικούς τρόπους, λέω εγώ, να κάνουν όσα κάνουν. Γι' αυτό και δημιουργεί το πρόβλημα. Και να σου πω κάτι, την πληρώνουν όλη την επιβάρηση, την έχουν οι μικρές ομάδες, θα το ξέρεις, οι πιο μικρές ομάδες. Αν εξαιρέσεις 5-6-7 ομάδες, πολλές λέω 7, 6 ομάδες, όλες οι άλλες έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ολοκλήρωσε όμως, αδερφέ, γιατί έχει άλλη μια γραμμή. Τίποτα, τίποτα, αυτό, παιδιά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, είσαι ωραίος. Ωραίος. Πάμε στον τελευταίο για σήμερα, φίλο. Δύο έχει, δύο τελευταίοι, θα μιλήσουν οι δύο τελευταίοι, μη καλείτε, οι υπόλοιποι αύριο, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου, φίλε μου. Γεια χαρά. Θέλω να πω το εξής. Δύο είμαστε και ο Ζάχος. Απλά σήμερα το θέμα είναι το τηλεοπτικό με το πάω και πιο πολύ παοξίδες πήραν. Εντάξει, οκ. Θέλω να πω το εξής, ότι πραγματικά ο φίλος είπε ότι ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ με τα τηλεοπτικά ή οτιδήποτε άλλο και στο μυαλό του σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι μια βλακεία, μια ανοησία με τις χωρίες, γιατί σκέφτομαι με ποιον τρόπο, πώς δηλαδή συγκεκριμένα και όχι γενικώς και αορίστως. Δηλαδή το double του ΠΑΟΚ ήταν και το περσινό που του πήραν ήταν αποτέλεσμα, ας πούμε, κάποιον που με κάποιον μαγικό τρόπο ή υποχθόνιο βοηθήσαν τον ΠΑΟΚ. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Θα με βοηθούσε κάποια στιγμή να το καταλάβω αυτός ο έξυπνος που το λέει αυτό, ποιος και να είναι έτσι. Άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Όποια επιχείρηση βλέπει στατικά μια ιστορία, εκεί βάζω ένα ερωτηματικό που πρέπει να απαντηθεί. Όλες οι ιστορίες που αφορούν τις επιχειρήσεις είναι δυναμικές καταστάσεις. Δηλαδή, μάλιστα, αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια στάνταρ που οδηγούν σε κάποιες αποφάσεις μια εταιρεία, αυτές ανατρέπονται. Είναι μια δυναμική εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή όποιος δεν καταλαβαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει δυναμική σαν ομάδα και δεν μιλάμε με αρχαίους όρους, δηλαδή βγαίνει ο Ολυμπιακός και λέει εμείς έχουμε αυτά τα κύπελα, τα πρωταθλήματα κλπ. Ναι, μπορείτε σαν ιστορία να λέτε πολλά. Σήμερα και αύριο τι ισχύει, τι είναι αυτό πάνω στο οποίο πρέπει να επενδύσει κάποιος τώρα, αύριο και μετά. Αν δεν είναι ο ΠΑΟΚ, τι είναι δηλαδή. Και βέβαια πώς εσύ πρημοδοτείς το καλό του ποδοσφαίρου όταν δεν αναγνωρίζεις μια τέτοια προσπάθεια. Δηλαδή πολύ πρακτικά, όταν βλέπεις ότι ο άλλος... Δεν σε διαφέρει με λίγα λόγια το προϊόν. Θέλω να πω, ναι, θέλω να πω, επειδή ακριβώς εκεί έχω ερωτηματικά εγώ, ναι. Κάθομαι και σκέφτομαι τι συμβαίνει ακριβώς. Εκεί μπορούμε να κάνουμε διάφορες υποθέσεις, γιατί δεν μπορεί να μην είναι ακριβώς μόνο ποδοσφαιρικό το θέμα. Έτσι. Μπορεί να πούμε και άλλα πράγματα. Σκεφτόμαστε. Έτσι. Πού σκέφτομαι διάφορα. Εγώ σαν ένας απλός άνθρωπος μου βάζω τη λογική μου να δουλέψει, ρε παιδί. Είναι αδύνατο να μην καταλαβαίνει οποιοδήποτε φίλαλος αυτή τη στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ έχει δυναμική. Αν δεν επενδύσει, δηλαδή αύριο του χρόνου, τι θα γίνει, αν επιμένει ο ΠΑΟΚ και πάλι παίρνει τα. Και πάλι παίρνει ποδοσφαιριστές, τους οποίους θέλει να δει ο κάθε φύλαγλος, άσχετα αν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τι θα λέμε, ο ΠΑΟΚ θα πάρει 5 εκατομμύρια, γιατί με ένα υποθετικό σχήμα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν τίτλους πολλούς πριν από 40 χρόνια, πριν από 30. Μα είναι δυνατόν να σκέφτεται έτσι μια εταιρεία? Δεν σκέφτεται έτσι. Άρα γιατί το κάνει? Γιατί υπάρχουν εντολές, ρε φίλε, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, το πρόβλημα ονομάζεται, έχει όνομα και λέγεται Ιωάννης Σαββίδης. Εντάξει, και είναι ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βεβαίως. Εγώ θέλω ακριβώς όμως αυτό. Ολοκλήρωσε με αυτό. Ναι, επειδή ακούγεται πολύ γενικό καιρό, κάποια στιγμή να το συζητήσουμε και πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και πώς. Να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω, αδερφέ. Αύριο είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να το συζητήσουμε παραπάνω, εκτενέστερα. Είναι και ένας τρόπος και αυτός για να συσπηρωθούν οι ΠΑΟΞΕΔΕΣ. Ας μείνουμε εκεί πέρα. Είσαι πολύ ωραίος. Με σοβαρά επιχειρήματα και πολύ ωραίο λόγο. Να είσαι καλά, φίλε.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να σε ακούσουμε και αύριο, να το συζητήσουμε παραπάνω. Βέβαια, εδώ δώσαμε. Δεν ξέρω αν αναφέρονταν σε μένα σε κάποιον φίλο προηγουμένως. Εγώ δεν είπα για την προηγούμενη. Πάνω σε αυτό που είπε ο φίλος, για συνέχεια που είπε. Λέει που δεν γίνεται να μην είναι η συνέχεια. Αυτό. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Καλησπέρα, ναι. Γεια σας, παιδιά. Κωνσταντίνος από Κυψέλη. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Γεια σου, ρε Τάσο. Ήρθα το... Ήρθε ο Κώστας. Τον είπα. Τον είπα, τον είπα, τον είπα. Έλειπα εγώ. Ήμασταν άτυχες, η Τάσο, που δεν σε συναντήσαμε. Ήρθε εδώ, έκατσε το παιδί μαζί μου. Εντάξει. Κρίμα, ρε Κώστα, θα ήθελα και εγώ πολύ να σε γνωρίσω. Θα ξανάρθω. Εσύ ήρθε Θεσσαλονίκη, εγώ ήμουν Αθήνα. Το ξέρω. με τον Άγιαξ αναχωρέθηκα, ρε εσύ, Τάσο, που δεν περάσαμε. Και ο Ντρούλινγκ δεν έφαγε, εγώ, τρία κιλά είχα χάσει. Και εγώ. Αλλά δεν ξέρω αν είναι από τον Άγιαξ ή αν ήταν μετά δύο μέρες με τη Μόλντε. Με τους Σταράρες Μηχανιώνας εδώ πέρα. Φάνηκε η διαφορά στην ποιότητα των ομάδων. Δίκαια πέρασε ο Άγιαξ, όσο και αν θέλουμε να το κρύψουμε. Ναι. Δεν πειράζει όμως. Έτσι, έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ. Ποιος είναι παόξης? Εγώ. Ο Κώστας. Πέρασε δίκαια ο Άγιαξ. Πιστεύω ότι έχει καλύτερη ομάδα. Άλλο το ότι έχει καλύτερη. Δηλαδή, αυτό δεν είναι γνωστό τώρα που λες ότι ο Άγιαξ είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Άλλο αυτό, άλλο ότι πέρασε δίκαια. Γιατί ούτε οι ίδιοι Ολλανδοί τόλμησαν να παραδεχτούν ότι πέρασαν δίκαια. Οι ίδιοι Ολλανδοί παραδέχτηκαν και έλεγαν: σας παρακαλώ, μην μιλάτε για το διαιτητή, δεν μπορώ να πάρω θέση κτλ. Και όλη η Ευρώπη είδε αυτή τη. Να μην το χαρακτηρίσω την κυρία που διαιτήτευε, το πώς έσφαξε με το Γκάντι με εντολή άνωθε, γιατί έπρεπε να συνεχίσει μια ομάδα η οποία είναι μέσα στην κλίκα τη UEFA. Εντάξει. Με σφαγή και με σμπρόξιμο τριών πέναλτι, να μην σφυρίζει τίποτα κτλ. Άλλο λοιπόν ότι είναι καλύτερη ομάδα ο Άγιαξ, άλλο το αν πέρασε δίκαια. Έτσι. Ναι, εγώ αυτό είπα, ότι είναι καλύτερη ομάδα. Όχι είπες πέρασε δίκαια. Καλά, μπράβο, ρε, τα λέω Κώστας. Μπράβο, Κώστα. Όχι. Εντάξει, Ζάχος, τον αναχωρέθηκα και για εσάς που δεν περάσατε. Εγώ να δεις. Ο Τάσος εδώ έκλαιγε δύο μέρες. Πιστεύω Τάσο να περάσουμε τη Σλοβάν Μπρατισλάβα και θα κάνουμε καλή πορεία φέτος στο UEFA. Καλά που δεν ήμουν εδώ όταν ήρθες. Πιστεύω Τάσο να το ξαναπάρουμε φέτος το πρωτάθλημα και εις βάρος εναντίον όλων που λένε ότι τώρα είναι κούλης, δεν πρέπει να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολη ομάδα η Σλοβάν, να ξέρεις, και σε στέλνουν πάλι Κροάτι διαιτητή. Τον οποίο γράφανε οι φίλοι της Φενέρμπαξε, άμα δεις το μάτι έχει σφυρίξει, φίλε, το γράφανε αυτό που κάναμε εμείς, UEFA Mafia. Δηλαδή τους έχει αφήσει με 8, έχει σφυρίξει ό,τι ήθελε σφυρίξει αυτός ο Κροάτης με τη Φενέρμπαξε. Πού τα διάβαζες αυτά, δηλαδή. Τα είδα εγώ. Πιστεύω έχουμε δυνατή ομάδα. Κάτι με τους Τούρκους έγινε, να πω. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Ενίτη? Ποια, πώς? Για τον Ενίτη, ποια είναι η γνώμη σου? Για ποιον? Για αυτόν που πήραμε τον Κιάννη. Ποιον Ενίτη? Αυτό τον Μποντιμπιλτέρα που έχετε. Για αμυντικό φίλε, αυτός μόλις θα εγκληματιστεί μέσα στην ομάδα. Θα εγκληματίσει κιόλας. Δεν θα περνάει το κουνούπι από τη μεριά. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ ο Ακμπομ. Είναι πολύ καλός παίκτης. Φοβερά σωματικά προσόντα. Εντάξει, είναι ένα τάγκ, είναι πολύ δυναμικός. Είναι λίγο υπηρεπής κάρτης λόγω δυναμικότητας. Αλλά θέλει πίστοση χρόνου. Σε σχέση με τον άλλο, να το θέλει πίστοση χρόνου για να εγκληματιστεί. Δεν μιλάω για τον Ακμπομ, για τον Εσίντη μιλάω. Θέλει πίστοση χρόνου για να εγκληματιστεί. Και μέχρι να εγκληματιστεί θα έρθει ο Βέρμπλου με τον. Και μετά θα ξαναπάει πορτιέρε. Κατάλαβα. Χάρηκα πάρα πολύ, παιδιά, που σα άκουσα. Τα ευχαριστώ την επόμενη φορά που θα εδώ να σε συναντήσω από κοντά. Άντε, εδώ, να είμαι χαρά μου. Εδώ το παιδί έφερε πράγματα γλυκά. Τέτοιο. Εδώ έφερε. Μπράβο, άπλα, ωραίο. Έγινε, ρε Κωνσταντίνε. Να σε καλά. Καλά, παιδιά. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Για χαρά. Αυτά που φάγε, δεν θυμάσαι που μου είπε που σου λέω έχει μέσα τέτοιο που τα φάγε. Του παιδιού ήταν. Εγώ τα φάγα. Εσύ τα φάγε. Εσύ τα πιο σε φάει μαρμάγκα. Εσύ τα φάγε. Άντε, διάβαζε και το μάστα. Αφού τα φάγε. Και το γουρουνοκίτο. Ακόμη ένα κιλό σοκολάτα στα δόντια από εκεί έχει. Εντάξει. Άντε, βγάλε τη μαρμελάδα. Άντε, λοιπόν, πάμε. Πάμε. Πορ, κοίταψε το πωλείο. Σιγά. Θα το λέω με έτσι, ναι. Στόμφο. Σκυλοπινάς γι' αυτό. Μία πίνα την έχω να σπονάλτη. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με τόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές έχει το Πορκίτο να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android. Και κάνοντας την παραγγελία σας, κερδίζετε έκπτωση 10%. Μάζντα Μανατίδης,
Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Ωραία. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν η παραδοσιακή ψάρο ταβένα Κάρε Κλάς σε ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα. Απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Κάρε Κλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στο Καραμπουνάκι στην Καλαμαριά, δίπλα από το ΣΑΡΚ. Τηλέφωνο ρεζερβέ, σημειώστε το και πάρτε για να κλείσετε θέση γιατί δεν θα βρείτε. Σημειώστε λοιπόν 23-14-13-2-30. Πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεχνικίδη ΙΣΑΚ, ένα πρατήριο μισθού ποιότητα ελέγχου που σας δίνει, ακούστε, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πού? Ανδρέα Παπανδρέου 2-25 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των μετεωρών. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο καυσίμων Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Μπορείς να αλλάξεις και τα λάδια σου μεγάλη ποικιλία σε λιπαντικά, αλλά υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. 2310-611-256 τηλέφωνο επικοινωνίας. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ τη φίλη μας την Πόπη με το κομμωτήριο Ανανέωση. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Ναι, καλά άκουσες. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Στο κομμωτήριο Ανανέωση. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999 να ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά για μας από σήμερα. Η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια Γιατρόπουλο και Ζάχο Ντρούλη Γρηγοριάδη και Βασίλη Καβαδία στην ηχοληψία. Έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός με υγεία αύριο να είμαστε όλοι πάλι εδώ στις 8. Να πούμε καλή επιτυχία στον ΑΠΟΕΛ. Να πούμε και καλή επιτυχία και στην Κράσνονταρ τις επόμενες ημέρες. Επόμενες ώρες μάλλον. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Βασίλη Καβαδία και Ζάχο Ντρούλικ να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Ακολουθούν τα παλικάρια εδώ του Λίμπερο με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Ο Νίκος Ομοσχοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος σας κρατήσουν το επόμενο δύο ώρο συντροφιά. Auf Wiedersehen.